Άστρα 92.8. Υπεύθυνο ραδιόφωνο. Με νεανική ψυχή. Πρωινή έκδοση. Το πρωινό ραδιομαγκαζίνο του Άστρα με ειδήσεις, συνεντεύξεις και σχόλια για θέματα της επικαιρότητας. Καλημέρα και καλό δρόμο. Οδηγεί με ασφάλεια το εξαιρετικό BMW X3. Καλημέρα λέμε και πάλι κυρίες και κύριοι. Είναι η πρωινή έκδοση στο μικρόφωνο η Έλπης Γεωργίου. Το δεύτερο μέρος της εκπομπής είναι η ώρα που μιλάμε με τους καλεσμένους μας. Σχολιάζουμε και αναλύουμε τα θέματα της επικαιρότητας. Κυριάρχησε χθες και είναι σε όλες τις εφημερίδες σήμερα πρωτοσέλιδο το τι υπόθηκε χθες στις Επιτροπές Εσωτερικών και Οικονομικών για το ζήτημα της ακίνητης ιδιοκτησίας, της φορολογίας και ειδικά αυτό που έτσι έχει μείνει είναι η αναφορά του Αβέροφ Νεοφύτου για κατάργηση του φόρου και να βρεθούν τα χρήματα από άλλες πηγές. Είχαμε και τη δήλωση του Υπουργού Οικονομικών για τζάμπα μαγκές. Θα σχολιάσουμε τώρα το τι έγινε χθες. Θα κάνουμε αρχή με τον κύριο Νίκο Νουρή, βουλευτής του ΔΣΥ. Καλή σας μέρα, κύριε Νουρή. Καλημέρα σας. Επειδή δεν είχαμε ακούσει οτιδήποτε ούτε τις προηγούμενες ώρες και να πούμε ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένη πρόταση, όπως είπε και ο κύριος Νοφίτου, ακόμη την επεξεργάζεται. Να ρωτήσω καταρχήν, εσείς οι υπόλοιποι βουλευτές ξέρατε ότι θα έλεγε κάτι τέτοιο ο κύριος Νοφίτου? Η πολιτική φιλοσοφία του Δημοκρατικού Συναγερμού στο θέμα των φορολογιών δεν είναι κάτι το οποίο ακούστηκε χτες. Είναι μια πάγια θέση μας ότι υψηλές φορολογίες γονατίζουν τους πολίτες, γονατίζουν την οικονομία και βεβαίως αποτελούν εμπόδιο στην ανάπτυξη. Αυτή δεν είναι θέση που ακούστηκε χτες, είναι θέση πάγια του κόμματος, την οποία καλλιεργούμε, αν θέλετε, ή προσπαθούμε να περάσουμε. Και είναι γι' αυτόν τον λόγο που πολλές φορές δηλώσαμε ότι θέλαμε να έχουμε μείωση φορολογιών. Επομένως, σε εμάς δεν ξενίζει το γεγονός ότι ο πρόεδρος του κόμματος έχει απορρίψει την χθεσινή πρόταση, την οποία, εν πάση περιπτώσει, ήταν μια προσπάθεια η οποία, επαναλαμβάνω, δεν είναι κάτι το οποίο χθες αποφασίστηκε. Από εκεί και έπειτα. Πότε αποφασίστηκε? Το λέω αυτό γιατί μέχρι χθες, ας πούμε, για παράδειγμα, εγώ μιλούσα με τον κύριο Μαυρίδη. Προχθές ακούγα τον κύριο Πρόδρομο εκπρόσωπο τύπου. Κανείς δεν είπε ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός εισηγείται κατάργηση. Μιλάμε για κατάργηση του φόρου, ναι, κύριε. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός, κύριε Γεωργίου, να σας πω ότι μετά την εξέλιξη του τρόπου, της τροπής, αν θέλετε, που έχει πάρει το θέμα, που κάποιοι το χαρακτήρισαν εκτροχιασμό όσον αφορά τον τελικό στόχο και αναφέρομαι στο θέμα της επιβολής της φορολογίας ακίνητης ιδιοκτησίας, ήταν αυτό το οποίο ουσιαστικά και πραγματικά οδήγησε στην δική μας πρόταση. Άρα δηλαδή αυτό ο κ. Νοφίτου το είπε γιατί βλέποντας ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης ζητούν κλιμακωτή φορολόγηση και επειδή έγινε αυτό, εκείνη την ώρα συνέλαβε αυτή την ιδέα και την έριξε. Ακούστε, σημασία έχει αυτή τη στιγμή ότι υπάρχει ενώπιον όλων μια συγκεκριμένη πρόταση, την οποία θα κοστολογήσει ο Δημοκρατικός Συναγερμός και θα καταθέσει την Παρασκευή. Αυτή ήταν και η θέση, με συγχωρείτε, που ακούστηκε χθες. Θέλω όμως να πω γιατί φτάσαμε εδώ που φτάσαμε, που μου ρωτάτε. Και λέω ότι από την ώρα που ξεκινήσαμε από ένα σημείο το οποίο εμείς χαρακτηρίζαμε εξαιρετικά θετικό, το γεγονός ότι ενώ είχαμε μια φορολογία των πολιτών, η οποία σημειώθηκε σύμφωνα με τις δυνατότητες του κράτους το 20% με τις εκπτωτικές διαδικασίες. Και φέτος η κυβέρνηση έρχεται και φέρνει μια νέα πρόταση, η οποία στην βάση των πραγματικών δυνατοτήτων των οικονομικών, των δημοσιονομικών και των δυνατοτήτων του κράτους προχωρεί σε μείωση πέραν του 50%. Δεν περιμέναμε βεβαίως να χαιρετήσουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά απλώς περιμέναμε να στηρίξουν μια ανάλογη πρόταση. Αντί τούτου, είδαμε χθες σε όλο το μεγαλείο να γίνονται σωρία παρεμβάσεων και εισηγήσεων, τέτοιες οι οποίες, όπως είπα στην αρχή, κατά την δική μας εκτίμηση, εκτροχίασαν τον αρχικό στόχο. Γιατί όταν όμως, κύριε Νουρή, δεν απαντήσω. Διότι απλώς λένε αυτό το ποσό να εισπραχθεί με κλιμακωτό τρόπο και να μην το πληρώσουμε όλοι με τον ίδιο. Όχι, ενδεχόμενα στέκεστε σε ένα συγκεκριμένο εισήγηση. Εγώ θα σας απαριθμίσω και θα σας πω ότι ακούστηκε, για παράδειγμα, ένα κόμμα φοροαπαλλαγής περισσότερο από ένα κόμμα φοροαπαλλαγή για τις πρώτες 200.000. Ναι, είναι η πρόταση του Ακέλα αυτή. Αυτό το οποίο δεν είναι μόνο πρόταση του Ακέλα, ακούστηκε και από άλλους.
στο τέλος της εχθεσινής διαδικασίας, η οποία ουσιαστικά και πραγματικά φοροαπαλλάσσει το 54% του πληθυσμού. Αυτή η φοροαπαλλαγή στο 54% του πληθυσμού είναι μια φοροαπαλλαγή η οποία στερεί την δυνατότητα της μεγιστοποίησης της φορολογικής βάσης. Ακούστηκε το θέμα να φορολογούνται σύμφωνα με τα τετραγωνικά μέτρα. Αυτό είναι της ΕΔΕΚ, ναι. Των καταστημάτων ή των σπιτιών ή το καθεξής. Ακούστηκε πέραν του γεγονότος ότι το θέμα της κλιμακωτής και του ενιαίου φορολογικού συντελεστή είναι μια πολιτική προσέγγιση την οποία έχουμε την επιχειρηματολογία. Σεβόμαστε την αντίθετη άποψη. Παρά τα αυτά διαφωνούμε γιατί θεωρούμε ότι δημιουργεί κοινωνικές αδικίες. Δεν αντιμετωπίζει ισότιμα τους ιδιοκτήτες. Αυτό το οποίο όμως πραγματικά έχει δημιουργήσει αυτή την στρέβλωση κατά την δική μας εκτίμηση είναι οι τόσες πολλές εξαιρέσεις γεωργικής γης, περιβαλλοντικές ζώνες που στο τέλος της ημέρας καθιστούσαν ανέφικτο την ίσπραξη της σωστής φορολογίας. Πέραν τούτου, επειδή κάνατε αναφορά στην πρόταση του ΑΚΕΛ, θέλω να πω ότι όταν η κυβέρνηση έφερε την πρόταση και είπε να φοροαπαλλάξει τις ιδιοκτησίες, τις πρώτες ιδιοκτησίες μέχρι 50.000, υπήρχε μια πολύ συγκεκριμένη μεθοδολογία πίσω αυτή την πρόταση που αναλύθηκε. Θεωρήθηκαν ότι τα ποσά που πέραν του γεγονότος ότι θα αφορούσαν το 17,5-18% των ιδιοκτητών, τα ποσά που θα εισπράσσονταν θα ήταν τόσο μικρά που ενδεχόμενα να ήταν και ασύμφορο. Με την πρόταση του ΑΚΕΛ που φοροαπαλλάσσονται οι πρώτες 200.000 για όλους τους ιδιοκτήτες, θα σας πω μόνο ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Εάν δηλαδή κάποιος έχει ιδιοκτησία 210.000, θα κληθεί να πληρώσει φόρο εκείνης ιδιοκτησίας 2,5 ευρώ. Και λέχθηκε χθες από τον Υπουργό ότι ανάλογες μέθοδοι που είναι εξαιρετικά κοστοβόρες με τις διαδικασίες δεν αξίζει τον κόπο να προχωρήσεις ούτε καν στη διαδικασία έκδοσης τιμολογίου για να εισπράξεις ή να προσπαθήσεις να εισπράξεις 1 και 2 ευρώ. Άρα, ναι, λοιπόν, αλλά στο τέλος όμως της ημέρας και αυτή η πρόταση, τα 45 εκατομμύρια που θέλει να εισπράξει στο τέλος το κράτος, θα τα εισπράξει. Απλώς λέει να εισπραχθούν με διαφορετικό τρόπο. Όχι, θα μου επιτρέψετε να διαφωνήσω. Ήδη χθες οι αρμόδιοι λειτουργοί του Υπουργείου Οικονομικών επιτόπου κοστολόγησαν την πρόταση ότι δεν αποφέρει 45 εκατομμύρια, αλλά μόλις 38 με τους πρώτους πρόχειρους υπολογισμούς. Επιμένουμε όμως και λέμε το εξής, ότι το γεγονός ότι υπάρχει μια πολιτική φιλοσοφία στην οποία επιχειρείται να υπερφορολογήσουμε κάποιες συγκεκριμένες αξίες, να δημιουργήσουμε αντικίνητρα στην ανάπτυξη, να δημιουργήσουμε συνθήκες φοροδιαφυγής, γιατί πολύ καλά ξέρετε ότι εκεί και όπου έχεις κλιμακωτούς συντελεστές θα γίνει προσπάθεια να υποτιμολογηθούν κάποιες περιουσίες για να διαφύγουν τις φορολογίες. Όλα τούτα είναι θέματα πολιτικής φιλοσοφίας. Επομένως, ο Δημοκρατικός Συναγερμός, βλέποντας την τάση των υπολείπων κομμάτων που ήθελαν διαπυρός και σιδήρου ουσιαστικά και πραγματικά, βλέποντας ότι θα μπορούν να διαφοροποιήσουν σημαντικά την συγκεκριμένη φορολογία, έκρινε ότι το συγκεκριμένο ποσό, εάν μπορεί να εισπραχθεί μέσα από συγκεκριμένες περικοπές τέτοιες που δεν θα επηρεάσουν το κοινωνικό κράτος, θα ήταν ό,τι καλύτερο σε αυτή την συγκεκριμένη διαδικασία. Πάντως, η δήλωση του Υπουργού Οικονομικών, όχι τζάμπα μαγκές, πώς την ερμηνεύετε, κύριε? Την ερμηνεύουμε απόλυτα σωστά, κύριε Γεωργίου, πολύ απλά. Δεν νομίζετε ότι διαφορούσε τον Αβέρωφνεοφύτου αυτό? Όχι, γιατί ο Αβέρωφνεοφύτου, αυτό το οποίο κατέθεσε ως πρόταση, ήταν απόλυτα ταυτισμένη και με αυτό που ο Υπουργός δεικτικά σχολίασε. Δηλαδή ότι η όποια φοροαπαλλαγή θα πρέπει να συνοδεύεται αντισταθμιστικά από τέτοιες περικοπές στις δημόσιες δαπάνες, τις οποίες ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού εξάγγειλε ότι θα καταθέσουμε κοστολογημένα την ερχόμενη Παρασκευή. Νομίζω ότι εάν τελεσφορήσει αυτή η προσπάθεια και κοστολογηθεί σωστά, θα είναι μια προσπάθεια προς όφελος των πολιτών, οι οποίοι, επαναλαμβάνω, μέσα σε μια πενταετία είδαν τον φόρο ταχύτητας ιδιοκτησίας, που δεν είναι φόρος παραγωγικός, δεν είναι φόρος εισοδήματος, να εκτοξεύεται και να πενταπλασιάζεται. Θέλουμε να μειώσουμε αυτή την επιβάρηση των πολιτών, όχι γιατί θέλουμε απογεινάτη να το πράξουμε, αλλά πολύ απλά γιατί ανήκει στην δική μας πολιτική φιλοσοφία ότι οι μειώσεις της φορολογίας συντείνουν, μεταξύ άλλων, και την ανάπτυξη.
Μάλιστα. Άρα να θεωρήσουμε ότι πάτε, προχωρείτε, θα την έχετε κάτω στο χαρτί αυτή την πρόταση για κατάργηση πλήρως του φόρου της ακίνητης ιδιοκτησίας και να βρουν απαλού τα 45 εκατομμύρια. Από την ώρα που εξαγγέλθηκε με τον πλέον επίσημο τρόπο από τον πρόεδρο του κόμματος, αντιλαμβάνεστε ότι αυτή είναι η απόφαση και με αυτόν τον τρόπο θα κινηθούμε μέχρι την Παρασκευή. Μάλιστα. Εδώ ο ακροατής λέει ότι επειδή μέχρι τώρα κλιμακωτά πληρώνουμε, τώρα ας μην ξεχνάμε ότι θα πληρώνουμε με τιμές του 2013, λέει ένας, εγώ προηγουμένως δεν πλήρωνα και φέτος λέει θα πληρώσω. Όπως και αρκετοί άλλοι. Ναι. Δεν έχω υπόψη μου. Κάθε περίπτωση να αντιλαμβάνεστε είναι ξεχωριστή. Επαναλαμβάνω ένα θέμα πολιτικής φιλοσοφίας. Να θυμίσω ότι τον Σεπτέμβριο του 2013. Η κυβέρνηση ξαναέστειλε στη Βουλή νομοσχέδιο για τον φόρο ακίνητης ιδιοκτησίας με πρόταση για ενιαίο συντελεστή. Και τότε τα κόμματα της ευρύτερης αντιπολίτευσης τροποποίησαν την συγκεκριμένη πρόταση, επιφέροντας τους κλιμακωτούς συντελεστές, τους οποίους έχουμε σήμερα αυτούς που ενδεχόμενα επικαλείται ο ακροατής σας. Η δική μας θέση είναι ξεκάθαρη. Εμείς θεωρούμε ότι η έννοια των κλιμακωτών συντελεστών, όπως κατατίθεται, δεν συνεισφέρει καθόλου στην γενικότερη προσπάθεια. Και επαναλαμβάνω, θεωρούμε ότι δημιουργά συνθήκες τέτοιες που είναι αρνητικές και για την ανάπτυξη και για την φοροδιαφυγή. Πάντως, υπήρχε και χθες, και να κλείσουμε με αυτό, επειδή όταν δει κάποιος τα στοιχεία, κύριε Νουρή, είναι εκεί καταγεγραμμένα ότι οι περισσότεροι που δεν πληρώνουν φόρο και χρωστούν είναι αυτοί που έχουν μεγάλη ιδιοκτησία. Και χθες και ο κύριος Στέφανος Στεφάνος σας είπε ότι μήπως το κάνετε για να γλιτώσετε αυτούς τους μεγάλους. Ακούστε, οι θέσεις του Αγγέλ είναι γνωστές, σεβαστές μεν, αλλά εμείς διαφωνούμε πλήρως. Σκεφτείτε σε αυτό το οποίο έχει πει ο αγαπητός κ. Στεφάνου, εάν προσθέσετε, εάν αύριο γίνουν υψηλοί και κλιμακωτοί οι δείχτες συγκεκριμένοι στις ψηλές περιουσίες, εάν σήμερα, όπως λέτε, δεν κατέστη δυνατόν να εισπραχθούν κάποια συγκεκριμένα ποσά, τι θα γίνει εάν έχουμε αύξηση των συντελεστών. Άρα δεν θα πληρώνουν πάλι, λέτε. Πάλι θα θέλουν να διαφύγουν οι απαντώ μεγάλοι. Απαντώ με προβληματισμό. Και εκείνο το οποίο θέλουμε να πούμε είναι ότι μέσα σε αυτούς όλους τους οποίους οραματιζόμαστε να έχουμε ως επενδυτές στην Κυπριακή Δημοκρατία είναι και πολλοί ξένοι επενδυτές, στους οποίους θα λειτουργήσει ως σοβαρό αντικίνητρο η ενδεχόμενη υψηλή φορολογία. Και πέραν τούτου, αυτό το οποίο θέλουμε εμείς να προβληματίσουμε είναι το εξής. Δεν είναι κατά ανάγκη ένας ο οποίος έχει μιας μεγάλης αξίας περιουσία, δεν είναι παραγωγική η διαδικασία το να την φορολογείς είτε με ψηλότερο είτε με κλιμακωτό συντελεστή. Πολύ απλά γιατί αν κάποιος χαμηλόμισθος έχει κληρονομήσει ένα ακριβό διαμέρισμα με την πρόταση την οποία έχει καταθέσει το κόμμα της αντιπολίτευσης, προφανώς θα καλείται να πληρώσει ψηλό φόρο ακίνητης ιδιοκτησίας. Ένα διαμέρισμα δεν είναι παραγωγική βιομηχανία, δεν θα του αποδώσει πίσω. Επομένως, εμείς θεωρούμε ότι θα δημιουργήσει κοινωνικές αδικίες. Και βέβαια στον αντίποδα, να το αντιστρέψω, για να μην μείνουμε μόνο στον χαμηλόμισθο, να πάμε και στον υψηλόμισθο. Ένας υψηλόμισθος, ο οποίος παίρνει ένα σημαντικό μισθό 10.000 το μήνα και επιλέγει να μην έχει ένα ακριβό σπίτι ή μια ακριβή περιουσία, αλλά αντιθέτως διαμένει σε ένα φυσιολογικό διαμέρισμα, με την πρόταση του ΑΚΕΛ θα φοροαπαλλάσσεται. Αυτή είναι η κοινωνική δικαιοσύνη την οποία θέλουμε να αποδώσουμε. Τους υψηλόμισθους, τους έχοντες χαμηλότερη περιουσία, να τους φοροαπαλλάσσουμε, και τους χαμηλόμισθους που ενδεχόμενα κληρονόμησαν μια ακριβή περιουσία, να τους καλούμε να πληρώσουν από αυτά που δεν έχουν. Εμείς θεωρούμε ξεκάθαρα, και είναι η πολιτική μας θέση, ο φόρος ακίνητης ιδιοκτησίας δεν είναι φόρος εισοδήματος. Εκεί όπου εισπράττεις, τότε πληρώνεις στην βάση των κλιμακωτών συντελεστών του φόρου εισοδήματος. Ο φόρος ακίνητης ιδιοκτησίας όμως είναι μια φορολογία επί των ακινήτων. Εάν συνεχίσουμε να αντιμετωπίζουμε τις περιουσίες με αυτόν τον τρόπο, θεωρούμε ότι θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Και κλείνω με ένα φιλολογικό ερώτημα. Εάν δηλαδή ένας πλούσιος αγοράσει ένα οικόπεδο από ένα φτωχό, θα πρέπει να αλλάξει ο φόρος ακίνητης ιδιοκτησίας του συγκεκριμένου οικοπέδου, γιατί πέρασε στα χέρια από ένα πλούσιο σε ένα φτωχό, ή αντίστροφα? Δεν είναι αυτή η φιλοσοφία του φόρου. Είναι δύσκολο βέβαια να περάσει από τον πλούσιο στο φτωχό μια τέτοια περιουσία. Εντάξει. Και από τον φτωχό στον πλούσιο, το αντιστρέφω. Τούτο πιο εύκολο. Και από τον φτωχό στον πλούσιο. Και σας ρωτώ, εάν αγοράσει ένας πλούσιος ένα οικόπεδο από ένα φτωχό, θα πρέπει να αλλάξει ο φόρος ακίνητης ιδιοκτησίας του συγκεκριμένου οικοπέδου, επειδή ο κάτοχος δεν είναι πλέον φτωχός, αλλά είναι πλούσιος?
Αυτή είναι η υπενθυσία τη συγκεκριμένη προλογία. Άρα θα διαφωνούμε. Θα περιμένουμε την Παρασκευή. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Νουρή. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν, έχουμε τώρα τον εκπρόσωπο τύπου του ΑΚΕΛ, τον Στέφανο Στεφάνου. Καλή σας μέρα, κύριε Στεφάνου. Καλημέρα, Έλπις. Καλημέρα και στους ακροατές. Λοιπόν, μιλούσαμε πριν με τον κύριο Νουρή. Ξεκαθάρισε, επειδή πήγατε εσείς εκεί αντιπολίτευση, ο ένας έλεγε Α, ο άλλος έλεγε Β, είπατε αρκετά πράγματα που τα έκρινε ο Δημοκρατικός Συναγερμός ως ανεδαφικά. Γι' αυτό ο κύριος Αβεροφινοφίτου έριξε αυτή την πρόταση, κύριε Στεφάνου, να την καταργήσουμε την φορολογία, να τα βρουν από αλλού τα χρήματα, γιατί τους θυμώσατε στο τέλος της ημέρας. Δια της γενίκευσης ο κύριος Νουρής και ο συναγερμός και ο Αβέρωφ Νεοφύτου προσπαθούν να βρουν δικαιολογία για τον λαϊκισμό του κύριου Αβέρωφ Νεοφύτου που επέδειξε χθες στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Για να είμαι σαφής, το ΑΚΕΛ πήγαινε εκεί με μια συγκεκριμένη πρόταση την οποία επεξεργάστηκε με στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών και για να σας πω χαρακτηριστικά ότι εμείς τα διάφορα στοιχεία που θέλαμε να έχει η πρόταση τα δώσαμε στο Υπουργείο Οικονομικών και με το δικό τους το μοντέλο, έτσι όπως έχουν τα στοιχεία, έβγαλαν την κοστολόγηση. Με τον τρόπο που το ΑΚΕΛ θέλει να φορολογηθεί εκείνη τη ιδιοκτησία, με κλιμακωτό τρόπο και ψηλό αφορολόγητο για τις χαμηλές αξίες, το δημοσιονομικό όφελος, η ίσπραξη που θα, είναι το κράτος, που θα έχει το κράτος, θα είναι στο ίδιο ύψος με την πρόταση που φέρνει η κυβέρνηση. 44-45, επειδή είπε, πριν ο κύριος Νουρής ακριβώς, λέει ότι 38 θα είναι με τη δική σας την πρόταση. Είναι καταγραμμένα όλα εκεί. Μάλιστα. Και μάλιστα είναι καταγραμμένα με τον τρόπο που τα καταγράφει το Υπουργείο Οικονομικό, δηλαδή με την προοπτική να εισπραχθεί από το 85% των φορολογουμένων και όχι από το 100%, διότι κάθε φορά υπολογίζεται και μία φύρα από αυτούς που δεν πληρώνουν. Που και είναι, περίπου το έχει στο 85%. Και είναι οι ίδιοι πάντα που δεν πληρώνουν. Μάλιστα, είναι, και υπολογίσαμε και το 20% της έκπτωσης που θα έχουν όλοι όσοι έγκαιρα θα αποπληρώσουν τη φορολογία τους. Άρα δεν μπορεί να λέει ο συναγερμός ότι η αντιπολίτευση γενικά ήρθεν, έκανεν, έρανεν. Το ΑΚΕΛ πήγαινε εκεί με πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Γιατί δεν μας αφήνετε και εμάς να χαρούμε, ας καταργηθεί ο φόρος, κύριε. Λοιπόν, να καταργηθεί ο φόρος δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, αλλά ασφαλώς θα πρέπει να αναζητηθούν αυτά τα λεφτά από πού θα τα πάρουν. Αυτό που λέει ο κύριος Αβέρωφ Νεοφύτου είναι, στην ουσία, προσέξτε, επειδή γιατί εκνευριστήκε ο κύριος Αβέρωφ Νεοφύτου, να σας πω. Διότι είδαν ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης, έστω και μέσα από τις διαφορετικές τοποθετήσεις που έχουν, ευνοούν και υποστηρίζουν την κλιμακωτή φορολογία και όχι τον ένα συντελεστή που θέλει η κυβέρνηση και ο συναγερμός, γιατί θέλει να φοροελαφρύνει τις ψηλές περιουσίες. Τους φίλους τους θέλουν να φοροελαφρύνουν. Και ο κύριος Αβέρωφ Νεοφύτου, βλέποντας ότι θα πάμε τελικά, εάν πάει το θέμα στην Ολομέλεια, σε έναν κλιμακωτό και αν τελικά περάσει η πρόταση του ΑΚΕΛ ή κάποια πρόταση που να στηρίζεται στη λογική του ΑΚΕΛ, θα πληρώνουν οι φίλοι του οι εκατομμυριούχοι, γι' αυτό να ρίξαν αυτήν την λαϊκίστικη πρόταση να καταργήσουμε το φόρο ακίνητης περιουσίας. Ωραία, να καταργήσουμε το φόρο ακίνητης περιουσίας. Όπως λέει ο κύριος Γεωργιάδης, ο υπουργός, όταν όμως πρέπει να βρούμε από πού θα πάρουμε αυτά τα εκατομμύρια, από πού θα τα πάρουμε? Μήπως από τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων που δεν μπορούμε να τους πάρουμε? Μήπως από τις πολλαπλές συντάξεις που είπε ο κύριος Αβέρωφ που δεν μπορούμε να τις πάρουμε γιατί το ανώτατο δικαστήριο έχει κρίνει αντισυνταγματική την νομοθεσία που έλεγε ότι καταργούνται οι πολλαπλές συντάξεις? Και άτε πες το ότι παίρνουμε από τις πολλαπλές συντάξεις. Πόσα εκατομμύρια θα πάρουμε? Επομένως, πού θα πάει η κυβέρνηση? Θα πάει τις κοινωνικές παροχές του Κοσμάκη. Έχει μάθει ο συναγερμός να κόβει συνέχεια από τις κοινωνικές παροχές του Κοσμάκη. Θα πάμε στην περικοπή της ανάπτυξης που πρέπει να δοθούν λεφτά για να υπάρξουν ανάπτυξη. Άρα δεν μπορεί κάποιος σοβαρός πολιτικός, όπως λέει, όπως είναι, ότι είναι ο κύριος Αβέρωφ Νεοφύτου κάτω από το βάρος της πίεσης που ένιωθεν εκεί η κυβέρνηση και ο συναγερμός, γιατί δεν μπορούσαν να τεκμηριώσουν την επιμονή τους για την φορολογία εκείνη της περιουσίας με ένα συντελεστή, να ρίχνει εκεί τη λαϊκίστικη ατάκα τότε να καταργήσουμε τον φόρο. Τον τζάπα μαγκές του Χάρη Γεωργιάδη του Υπουργού σε εσάς απευθύνονταν, λέτε, ή στον Αβέρωφ Νεοφύτου? Εγώ νομίζω ότι αν πάρουμε όλα τα δεδομένα προς τον κύριο Αβέρωφ Νεοφύτου πάει. Και ήταν έκδηλη η αμηχανία του Υπουργού Οικονομικών όταν ξαφνικά άκουσε την πρόταση
ατάκα του κυρίου Αβέροφ νεοφύτου. Mm-hmm. Δεν είχε να απαντήσει. Ναι, ευνηδιάστηκε προφανώς. Εμείς ρωτήσαμε τον κύριο Γεωργιάδη από πού θα βρει τα εκατομμύρια του φόρου εκείνη της περιουσίας που κατά τον κύριο Αβέροφ νεοφύτου θα ψηφίσουμε την καταργήση. Ωραία, πριν... Και για να καταλάβετε πόσο λαϊκίστικη είναι η τοποθέτηση του συναγερμού. Όταν η προηγούμενη κυβέρνηση προσπάθησε να εξορθολογήσει το όλο σύστημα για να πληρώνουν πραγματικά υψηλές αξίες και έφερε τρεις φορές πρόταση στη Βουλή των Αντιπροσώπων που προνοούσε μια ψηλή αφορολόγητη βάση, με βάση τότε την πρόταση που προνοούσε ένα αφορολόγητο για αξίες μέχρι 40.000 ευρώ, κοστολογημένες το 80 όμως, οι υπολογισμοί του κτηματολογίου έλεγε ότι περίπου το 73% των ιδιοκτητών φοροαπαλλάσσονταν. Εκεί στη Βουλή βρήκαμε όχι απλά την αντίθεση, βρήκαμε πόλεμο από το συναγερμό και το δίκο που δεν ήθελαν να γίνει αυτή η κλιμάκωση στη φορολογία και ήθελαν ένα συντελεστή. Γι' αυτό και δεν άφησαν την φορολογία να περάσει με αυτόν τον τρόπο και μόλις κέρδισε την εξουσία ο συναγερμός έφερε δικών του νόμο με ένα συντελεστή. Θα πλήρωναν όλοι και θα πλήρωναν περισσότερα. Το μνημόνιο τότε προέβλεπε εισπράξεις από το συγκεκριμένο φόρο 75 εκατομμύρια ευρώ και με τον τρόπο που τον έκαμε ο συναγερμός πήγαμε στα 108 εκατομμύρια. Υπερφορολογήθηκε δηλαδή ο κόσμος. Γι' αυτό ας μην μας λένε ότι τώρα θυμήθηκαν ότι θέλουν να καταργήσουν το φόρο να γίνει της περιουσίας. Αυτό που επιχείρησε χθες να κάνει ο κύριος Αβέροφ νεοφύτου ήταν να θολώσει τα νερά για να μην φανεί για ακόμα μια φορά πόσο αντιλαϊκή είναι η πολιτική της κυβέρνησης. Ο κύριος Νουρίς πριν μας είπε ότι η φιλοσοφία του ΔΣΥ είναι ότι θέλει όσο γίνεται λιγότερους φόρους. Και από την άλλη, θεωρεί ότι είναι άδικο αυτό που λέτε εσείς για κλιμακωτό, διότι στο τέλος της ημέρας, επειδή επιζητούμε και τους επενδυτές, δεν θα έρθει κανείς, κύριε. Μα τώρα θα πληρώνουν λιγότερα και υψηλές αξίες με αυτό που πλήρωναν πέρσι με την φορολογία την προηγούμενη. Θα πληρώνουν λιγότερα. Στην βάση της δικής μας της λογικής που βάλαμε κάτω, έναν από τα δεδομένα που θέλαμε να έχει αυτή η πρόταση ήταν και οι ψηλές αξίες που θα πρέπει να φορολογούνται πολύ περισσότερο από ότι τις χαμηλές αξίες. Ένα συγκαταβατικό σπίτι δηλαδή, έναν οικόπεδο που έχει η οικογένεια για να μπορέσει κάποια στιγμή να χτίσει των παιδιών της μέσα. Ότι αυτοί θα φοροαπαλλάσσονται, θα πληρώνονταν πολύ λίγα και οι ψηλές αξίες θα πλήρωναν περισσότερα, πλην όμως θα πλήρωναν λιγότερα από ό,τι πλήρωσαν πέρσι. Άρα δεν ισχύει αυτό που λέει ο κύριος Νουρίς. Σε ό,τι αφορά το λιγότερες φορολογίες, αυτό είναι πάρα πολύ σχετικό. Και να σας πω γιατί είναι σχετικό. Δύο είναι οι βασικοί λόγοι. Πρώτον, εξαρτάται ποιους φορολογείς. Εμείς θέλουμε να φορολογούνται αυτοί που έχουν πολύ ψηλά εισοδήματα, που έχουν μεγάλες περιουσίες. Και θα πρέπει να φορολογούνται. Μα σου λέει η ακίνητη δεν είναι εισόδημα. Σου λέει η ακίνητη περιουσία δεν είναι εισόδημα. Ναι, και ένα αγαπητή μου Έλπης που έχει περιουσίες 10, 20 και 30 εκατομμύρια ευρώ, είναι δυνατόν να μην έχει εισοδήματα? Δηλαδή, ξέρεις κανένα μεροκαματιάρι που έχει τέτοια περιουσία? Για να μην τώρα αρχίσουμε να λέμε άλλα τον άλλον. Αυτοί που έχουν τις μεγάλες περιουσίες είναι αυτοί που έχουν ψηλά εισοδήματα, είναι αυτοί που είναι τα μεγάλα τζάκια. Και κληρονομούν από τον παππού των εγγονών και τα αυγατίζουν. Αλλά πέραν από αυτό, πέρα δηλαδή το ποιος φορολογείται και πώς φορολογείται, που έχει σημασία για το φόρο, το δεύτερο που θέλω να πω είναι και το εξής. Όταν δεν φτάνουν τα εισοδήματα του κράτους, από ποιον περικόπτεις, διότι αυτή η κυβέρνηση του συναγερμού του Αναστασιάδη κόφκουν από τους αμισθωτούς, από τους άνεργους, τους συνταξιούχους, και όλους αυτούς που έχουν ανάγκη τη θαλπορή του κράτους, πλην όμως αντιμετωπίζουν την πραγματικότητα της σκληρής ισοπεδωτικής λιτότητας που εφαρμόζει η κυβέρνηση. Άρα και αυτό που είπε ο κύριος Νουρίς είναι ένα σύστημα το οποίο για να αποκτήσει σημασία και να το κρίνει ο λαός χρειάζεται να βάλεις περιεχόμενο σε αυτόν. Και εμείς λέμε ναι να φορολογείται ο πλούτος, γιατί αυτή είναι η άποψή μας, να φορολογείται ο πλούτος και υπάρχει πολλής πλούτος στην Κύπρο για να μπορεί το κράτος να έχει έσοδα, να στηρίζει τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού και όλους εκείνους που έχουν ανάγκη τη στήριξη του κράτους και ασφαλώς το κράτος να στηρίζει μια ποιοτική παιδεία, μια ποιοτική υγεία
και να μπορεί να στηρίζει και την ανάπτυξη. Θα περιμένουμε την Παρασκευή. Αυτό δεν το κάνει δυστυχώς. Εντάξει, θα Εσείς μένετε με την πρόταση ή δεν κάνετε πίσω με τη δική σας. Θα πρέπει να πω και το εξής. Αυτό θα έλεγα. Χθες, με δική μας πρωτοβουλία, όταν παρατηρήσαμε ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης με τον έναν ή τον άλλον τρόπο να ευνοούν την κλιμακωτή φορολογία και όχι τον ένα συντελεστή, πήραμε λοιπόν πρωτοβουλία και κάναμε μια σύσκεψη. Καταθέσαμε την πρόταση μας στα κόμματα, όπως την καταθέσαμε και χθες στην Επιτροπή Οικονομικών και Εσωτερικών που συνεδρίασαν μαζί, και κάναμε μια πρώτη συζήτηση να μπορούμε να βρούμε συνένεση πάνω σε μια πρόταση με κλιμακωτή λογική, έτσι ώστε να την καταθέσουμε ως τροπολογία στο νομοσχέδιο της κυβέρνησης. Αυτή η προσπάθεια θα συνεχιστεί και αύριο. Θεωρώ ότι μπορούμε να βρούμε συνένεση. Είμαστε και εμείς έτοιμοι να κάνουμε διαφοροποιήσεις πάνω στην πρότασή μας για να βρούμε συνενέσεις, έτσι ώστε να πάμε με μια πρόταση η οποία τελικά να φορολογεί τον πλούτο, να φοροαπαλλάσσει ή να μην φορολογεί ψηλά τις χαμηλότερες αξίες. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ κύριε Στεφάνου. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα. Και εσείς καλύτερα. Γεια σας. Μας ακούει ο Γενικός Γραμματέας της ΕΚΟ, κύριος Μάτσας. Καλή σας μέρα, κύριε Μάτσα. Καλημέρα. Ευχαριστώ για την υπομονή. Λοιπόν, χθες πήγε η νέα γραμματεία της συντεχνίας στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αλλά πρωτού πάμε σε αυτό, δεν ξέρω αν θέλετε να κάνετε ως ΣΕΚ ένα ευρύτερο σχόλιο σε σχέση με τη φορολόγηση της ακίνητης ιδιοκτησίας και όλα αυτά που παρατηρούμε. Αν θέλετε να πείτε κάτι, κύριε Μάτσα. Κοιτάξτε, θα ήθελα να αποφύγω να μπω στην αντιπαράθεση η οποία φαίνεται ότι προκύπτει σε πολιτικό και κομματικό επίπεδο. Αντιλαμβάνεστε ότι το θέμα της φορολόγησης της ακίνητης ιδιοκτησίας περιέχει το στοιχείο της κοινωνικής πολιτικής παρέμβασης. Νομίζω ότι αποτελεί μέρος μιας γενικότερης προσέγγισης ό,τι αφορά τα ζητήματα της κοινωνικής πολιτικής. Έτσι θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Και σίγουρα οι ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού ή οι λιγότερο προνομιούχες θα πρέπει να τυχάνουν μιας απόκλησης, παρέκκλησης εισαγωγικά από το γενικότερο πλαίσιο της ρύθμισης που αφορά την φορολόγηση της ακίνητης ιδιοκτησίας. Αυτός θέμα αρχής και θα δούμε τελικά πού θα καταλήξουν οι εισηγήσεις, έτσι ώστε να έχουμε μια πιο σαφή και ολοκληρωμένη εικόνα και άποψη. Ωραία. Ως τι μπορούμε να ιεραρχήσουμε σε σχέση με τη χθεσινή σας συνάντηση με τον Πρόεδρο, κύριε Μάτσα? Κοιτάξτε, η νέα Γενική Γραμματεία της ΣΕΚ, όπως πολύ σωστά το έχετε σημειώσει, επισκέφθηκε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας σε μια πρώτη εχημοτυπικού κυρίως χαρακτήρα, καταθέτοντας τα ψηφίσματα που έχουν τεθεί ενώπιον του συνεδρίου της ΣΕΚ και τα θέματα πολιτικής μέσα από τα οποία θα πορευτούμε το επόμενο διάστημα. Ταυτόχρονα έχουμε εστιάσει την προσοχή μας συγκεκριμένα ζητήματα, θα τα αναφέρω στην συνέχεια, σε μια προσπάθεια να δούμε η κυβέρνηση πώς προσεγγίζει αυτά τα ζητήματα. Αφενός, αφετέρου, να ξεκαθαρίσουμε την δική μας θέση και στάση σε σχέση με τον τρόπο που θα πολιτευτούμε. Κρατώ ως θετικό το γεγονός ότι ο Πρόεδρος ανέδειξε τον ρόλο και της ΣΕΚ, αλλά ταυτόχρονα και του συνόλου του συνδικαλιστικού κινήματος, στην διάρκεια της εφαρμογής του μνημονίου και στον τρόπο με τον οποίο πολιτευτήκαμε, συμβάλλοντας έτσι ώστε η οικονομία να αρχίσει να παρουσιάζει σημεία ανάκαμψης και ταυτόχρονα αποφεύγοντας τις περισσότερες αρνητικές εξελίξεις. Ως θέματα προτεραιότητας, θέσαμε σίγουρα το θέμα της γενικότερης ανάγκης για ρύθμιση της αγοράς εργασίας, παραπέμποντας το θέμα της προώθησης των συμβάσεων, σεβασμού των συμβάσεων, δημιουργίας συνθήκων και προϋποθέσεων για πάταξη του φαινομένου της αδήλωτης εργασίας, των προσωπικών συμβολέων, της αγοράς υπηρεσιών. Θέσαμε έντονα το θέμα ότι το στοιχείο της αγοράς υπηρεσιών δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό στην εφαρμογή του τόσο στον ιδιωτικό τομέα, αλλά πολύ περισσότερο στον ευρύτερο δημόσιο τομέα υπό το πρόσχημα της παγωποίησης θέσεων και των εργασίας και των προσλήψεων. Είδαμε πρόσφατο δημοσίευμα καθημερινής εφημερίδας ότι η κυβέρνηση προτίθεται να πληρώσει νέες θέσεις και να προχωρήσει με προαγωγές, πράγμα το οποίο προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε εμείς στην βάση του ότι φαίνεται ότι δημιουργούνται οι συνθήκες έτσι ώστε να
μπορέσουμε να διεκδικήσουμε την άρση του φαινομένου της αγοράς υπηρεσιών. Θέσαμε έντονα το θέμα του ρόλου και της συμβολής του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων στην διαδικασία ανανέωσης των συλλογικών συμβάσεων, τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να παρεμβαίνει εκεί όπου η εργοδοτική πλευρά καταστρατηγεί αυτές τις. Ή παίρνει μονομερείς, ναι. Και το βλέπουμε, είναι συνήθες φαινόμενο το τελευταίο διάστημα. Εντάξει, μέχρι χθες είχαμε τα αεροδρόμια, για παράδειγμα. Θα τα πούμε μετά. Είναι ένα θέμα το οποίο μας προβληματίζει. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Έντονα, αντιλαμβάνεστε ότι ο ρόλος του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων θα πρέπει να αναβαθμιστεί. Κάτι που βλέπω, κύριε Ματσάκη, είμαι σίγουρη ότι το θέσατε, επειδή το θέτουν συνεχώς και ακροατές. Τι θα γίνει με τα κουρεμένα ταμεία προνοίας? Είχε δώσει κάποιες διαβεβαιώσεις ο πρόεδρος. Είναι ένα θέμα το οποίο ιεραρχήσαμε ψηλά στις προτεραιότητες μας, σε μια προσπάθεια να δώσουμε διέξοδο σε ένα πρόβλημα το οποίο βασανίζει σημαντικό αριθμό εργαζομένων, για να υπενθυμίσουμε ότι σε κάποιες περιπτώσεις, οι οποίες δεν είναι η εξαίρεση του κανόνα, και αναφέρομαι σε μικρά επιχειρησιακά, κυρίως ταμεία προνοίας, που το σύνολο περίπου του αποθεματικού τους ήταν καταδεχημένο στην Λαϊκή Τράπεζα, έχουν διαγραφεί περίπου από τον χάρτη των ταμείων προνοίας αυτή τη στιγμή. Το θέσαμε ως κυρίαρχο θέμα σε μια προσπάθεια να λάβουμε την επαναβεβαίωση ότι η κυβέρνηση δεν έχει επαναχωρήσει από. Τι σας είπε ο πρόεδρος ακριβώς γι' αυτό? Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ήταν ξεκάθαρος ότι είναι μέσα στις πολιτικές που έχει εξαγγείλει και δεν διαφοροποιεί την θέση της. Η προστασία των ταμείων προνοίας, η αποκατάσταση ουσιαστικά των κουραμένων ταμείων προνοίας στην βάση αυτού που είχαμε συμφωνήσει με τον Υπουργό Οικονομικών ως συνδικαλιστικές οργανώσεις πριν από 2-2,5 χρόνια περίπου, έτσι ώστε να μπορεί να αποκατασταθεί το 75% της αρχικής αξίας κτήσης των ταμείων προνοίας που κουρεύτηκαν. Εντάξει, είναι θετικό το γεγονός ότι η απόφαση της κυβέρνησης παραμένει σταθερή προς αυτή την κατεύθυνση. Αντιλαμβάνεστε όμως ότι θα πρέπει να δούμε και την πορεία υλοποίησής της. Δεν έχουν ξεκαθαριστεί τα χρονοδιαγράμματα, οπότε κρατάμε ως θετικό στοιχείο το γεγονός ότι υπήρξε επαναεπιβεβαίωση της θέσης. Είναι ένα θέμα το οποίο θα παρακολουθούμε και ανάλογα θα δούμε πώς το χειριζόμαστε, αν χρειαστεί περαιτέρω χειρισμό. Από εκεί και πέρα, θέσαμε έντονα το θέμα της ΑΤΑ. Ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πρόκειται να αποδεχτούμε καμία μονομερή επιβολή σε αυτό το διάστημα που ο θεσμός της ΑΤΑ βρίσκεται παγωποιημένος. Δεν θα δεχτείτε δηλαδή να δοθεί ΑΤΑ στη σημερινή της αξία? Σε καμία περίπτωση. Αντιλαμβάνεστε ότι κάτι τέτοιο, πέρα από το ότι θα αποτελούσε μονομερή στάση και ενέργεια, θα δημιουργούσε συνθήκες περαιτέρω μείωσης των μισθών σε σημαντικό ποσοστό, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο τους εργαζόμενους, οι οποίοι, το έχουμε πει κατά επανάληψη, το επαναλαμβάνουμε και τώρα, έχουν κληθεί να υπομισθούν το βάρος της οικονομικής κρίσης σε βαθμό δυσανάλογο από το μερίδιο που ενδεχομένως να τους αναλογεί. Αυτό είναι μια στρέβλωση. Είπαμε και ξεκαθαρίσαμε στον πρόεδρο ότι από την πρώτη στιγμή τοποθετηθήκαμε στην βάση του ότι συνένεση και σύνεση βεβαίως, αλλά τα όποια μέτρα λαμβάνονται ή λήφθηκαν κατά τη διάρκεια της οικονομικής ύφεσης πρέπει να έχουν συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης, διαφορετικά δημιουργούν μόνιμες στρεβλώσεις και στην αγορά εργασίας και στις εργασιακές σχέσεις. Φάνηκε ότι ήταν κατανοούσε αυτό που του λέγαμε, οπότε επανερχόμενος στο θέμα της ΑΤΑ να σημειώσω ότι σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να αποδεχτούμε παροχή της ΑΤΑ με βάση το σημερινό σημείο του λογισμού της. Είναι ξεκάθαρο ότι μετά το καλοκαίρι, μετά τις θερινές διακοπές, ξεκινάει ένας συγκροτημένος διάλογος για συζήτηση του θέματος της ΑΤΑ, καθορισμού των παραμέτρων μέσα από τους οποίους θα υπολογίζεται και θα παραχωρείται, ενώ είναι ξεκάθαρο ότι το θέμα της επανεκκίνησης, του σημείου επανεκκίνησης, θα πρέπει να τύχει ρύθμισης έτσι ώστε να προστατεύσουμε τους μισθούς. Λοιπόν, θα τα περιμένουμε όλα. Είναι και να κλείσουμε αυτό. Είναι και το θέμα του ΓΕΣΥ. Επιμένετε σε μόνο ασφαλιστικό εσείς, έτσι? Κοιτάξτε, ήταν ξεκάθαρη η θέση για τοποθέτησή μας. Είναι ένα ζήτημα το οποίο εκκρεμίζεται πάρα πολλά χρόνια. Αντιλαμβάνεστε ότι
αποτελεί μέρος της κοινωνικής πολιτικής μετά και την ψήφιση της οδηγίας για την διασυνοριακή περίθαλψη. Στην Κύπρο δημιουργούνται ασθενείς 2 και 3 ταχυτήτων, οπότε δεν μπορεί να καθυστερήσει άλλο η πρόθεση, η εφαρμογή του. Ξεκαθαρίστηκε από την πλευρά του Προέδρου, γι' αυτό είναι σημαντικό, ότι μιλάμε για ένα γεσί στην βάση του μονοασφαλιστικού. Είναι σημαντικό και αποτελεί προϋπόθεση η αυτονόμηση των νοσοκομείων, μια διαδικασία που από την δική μας την πλευρά ως συνδικαλιστικό κίνημα σε ό,τι αφορά τους ορομήσιους που επηρεάζονται έχει γίνει η διαβούλευση και έχουμε συμφωνήσει την διαδικασία. Είναι σημαντικό το γεγονός ότι δεν ανατρέπεται η διαδικασία των προσφορών ή δεν φαίνεται να ανατρέπεται η διαδικασία των προσφορών σε ό,τι αφορά το λογισμικό που αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο στην προσπάθεια προώθησης του ΓΕΣΥ. Το πήγε και πέρα, ξεκαθαρίστηκε ότι σε ό,τι αφορά τον νοτικό χάρτη, ο οποίος υπαθέσει τα απαιτούμενα χρονοδιαγράμματα, αυτός θα τεθεί τις επόμενες μερικές μέρες μετά τη συνάντηση του Προέδρου με τα πολιτικά κόμματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μάτσα. Να είστε καλά. Καλή δουλειά. Θα τα δούμε βέβαια όλα αυτά στην πράξη. Έτσι, εδώ είμαστε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα. Αυτά από το Γενικό Γραμματέα της ΣΕΚ. Πήγαν χθες η νέα γραμματεία στον Πρόεδρο. Βέβαια, για το ΓΕΣΥ, το πόσες φορές πήγαμε πίσω και αλλάζαμε θέσεις η παρούσα διακυβέρνηση και σε σχέση με το μόνο ασφαλιστικό ή πολύ ασφαλιστικό, θα ήμασταν ίσως σε μια καλύτερη μοίρα σήμερα, αν δεν κάναμε όλα αυτά τα πισωγυρίσματα. Έχουμε στον άλλη τηλεφωνική γραμμή το Γενικό Γραμματέα και της ΠΕΟ, τον Πάμπη Κυρίτση. Καλημέρα, κύριε Κυρίτση. Καλημέρα σας. Λοιπόν, θέλω να εστιάσω σε 2 σημεία, ΆΤΑ και Ταμεία Προνοίας, επειδή τέθηκαν χθες και στη συνάντηση της ΣΕΚ με τον Πρόεδρο. Το θέμα των Ταμείων Προνοίας και η Συντεχνία και η ΠΕΟ πολλές φορές το θέτει αυτό. Ο κόσμος ακόμη φωνάζει, το βλέπουμε και εμείς εδώ από τα μηνύματα. Υπάρχει αυτή η δέσμευση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας για τα κουρεμένα Ταμεία Προνοίας. Η ΣΕΚ, λέει ο κ. Μάτσας, έφυγε με διαβεβαιώσεις ότι θα κάνει ό,τι μπορεί ο Πρόεδρος να περιοριστεί η ζημιά στο 75%. Σας ικανοποιεί αυτό, κύριε Κυρίτση? Κοιτάξτε, πραγματικότητα είναι ότι μέχρι στιγμής είναι και αυτόν έναν από τα πολλά δεσμεύομαι που δεν έχουν υλοποιηθεί. Και όχι απλώς δεν έχουν υλοποιηθεί, δεν φαίνεται καμία διαδικασία που να μας κάνει αισιόδοξους ότι πρόκειται να υλοποιηθεί. Βεβαίως το γεγονός ότι σε μια συνάντηση του Προέδρου με τη ΣΕΚ ανακοινώθηκε δημόσια και δεν έχω κανένα λόγο να μην το πιστεύω, το ελπίζω μάλιστα, ότι έχει ληφθεί και έχει επαναβεβαιωθεί αυτή η δέσμευση, είναι καλό. Αλλά πρέπει να πω ότι αυτό το θέμα για να έχει νόημα πρέπει να προχωρήσει σήμερα. Πρέπει να, ήδη, να έχει προχωρήσει, διότι ήδη πολλοί κόσμος έχει αφιπηρετήσει και δεν έχει πάρει το ταμείο του με βάση τη δέσμευση που υπήρχε από την κυβέρνηση ότι θα αποκατασταθεί μέχρι το 75% και ότι εκείνον το οποίο υπολείπεται θα το παραλαμβάνει από το κράτος την ώρα που αφιπηρετεί μαζί με σύναξη. Αυτόν ήδη για πολλούς ανθρώπους δεν έχει συμβεί. Και πέρασαν 3 χρόνια. Εδώ και 3 χρόνια. Εάν περάσουν άλλα 3 χρόνια θα είναι δωρον άδωρον. Και διερωτούμε με ποιον τρόπο πλέον θα υλοποιηθεί αυτή η δέσμευση. Κατά συνέπεια, άλλον είναι να γίνεται μια διακήρυξη και να επαναβεβαιώνονται δεσμεύσεις και άλλον είναι να υλοποιούνται και να εφαρμόζονται. Ελπίζουμε ότι αυτήν τη φορά θα δούμε κάποια μέτρα και κάποιες πρακτικές εφαρμογές που να μας πείθουν ότι θα προχωρήσει αυτή η απόφαση. Μάλιστα. Πρέπει να πω ότι είναι μεγάλη απογοήτευση του κόσμου γιατί αυτή η δέσμευση έγινε με τόσο ρητό και κατηγορηματικό τρόπο. Έγινε με τόσο ξεκάθαρο τρόπο που είναι πραγματικά λυπηρό ανώτατη κρατική αξιωματούχη και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Υπουργός Οικονομικών, να μην υλοποιούν και να μην αναλαμβάνουν την ευθύνη για το γεγονός ότι
τέτοια μεγάλη σημαντική δέσμευση για πολύ κόσμο την έχουν αναιρέσει. Mm-hmm. Ένα άλλο μεγάλο θέμα είναι η ΆΤΑ, κύριε Κυρίτση. Ο κύριος Μάτσας μας είπε προηγουμένως ότι δεσμεύτηκε ο πρόεδρος μετά τις καλοκαιρινές διακοπές να πάτε σε κοινωνικό διάλογο για το θέμα της ΆΤΑ. Εσείς τι λέτε? Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Είναι ξεκάθαρο ότι το θέμα της ΆΤΑ μέχρι το 1η-1η του επόμενου χρόνου πρέπει να έχουμε συζητήσει και πρέπει να έχουμε βρει μια λύση. Πρέπει να πω ότι έχουν γίνει αυθαιρεσίες για το θέμα της ΆΤΑ κατά τη διάρκεια που είναι παγωμένη. Ήδη στο νομοσχέδιο που έχουν να κάνουν με το κράτος έχουν πάρει μονομερώς απόφαση ότι η ΆΤΑ θα αποδίδεται μόνο κατά 50%, πράγμα που εμείς σε καμιά περίπτωση δεν μπορούμε να δεχτούμε. Όπως βεβαίως δεν μπορούμε να δεχτούμε και την ερμηνεία που ήδη κάποιοι εργοδοτικοί σύνδεσμοι προσπαθούν να υποβάλλουν ότι η ΆΤΑ θα πρέπει να ξεκινήσει από εκεί που σταμάτησε πριν 5 χρόνια. Με αποτέλεσμα δηλαδή, αντί να έχουμε ΆΤΑ που θα βοηθήσει τους μισθούς, να έχουμε μείωση στους μισθούς. Κάτι τέτοιο θα ήταν ένας παραλογισμός τον οποίο ασφαλώς δεν πρόκειται να δεχτούμε με τίποτε. Κατά συνέπεια, εμείς βασιζόμαστε πάνω στην πρόταση την οποία μας είχε υποβάλει η Υπουργός Εργασίας στην προηγούμενη κυβέρνηση, όταν έγιναν τότε διαβουλεύσεις για το τροποποιήσεις πάνω στο θεσμό της ΆΤΑ. Εμείς είχαμε κάνει ως ΠΕΟ και έναν έκτακτο συνέδριο, αποδεχτήκαμε κάποιες τροποποιήσεις, εδεχτήκαμε εκείνη την πρόταση για να υπάρξει μια συνένεση και την απέρριψαν οι εργοδότες. Γιατί έβλεπαν ότι ερχόμενοι η Τρόικα θα παίζουν στο γήπεδο μόνοι τους και θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν περισσότερες αλλοιώσεις πάνω στην άκρη. Εμείς οι εργαζόμενοι τι να περιμένουμε και στον ιδιωτικό τομέα βεβαίως και στον δημόσιο, αλλά όλοι οι εργαζόμενοι το 17 πρέπει να αρχίσουμε όλοι να έχουμε την ΆΤΑ, κύριε. Αντιλαμβάνεστε ότι η ΆΤΑ έχει νόημα όταν αυξάνεται ο τιμάριθμος. Μέχρι τώρα ο τιμάριθμος τα τελευταία 4 χρόνια δεν αυξάνεται, αντίθετα μειώνεται. Κατά συνέπεια, αναμένουμε ότι από τον επόμενο χρόνο θα αρχίσει να υπάρχει μια αύξηση σταδιακής και στον πληθωρισμό. Οπότε θα υπάρχει θέμα ΆΤΑ. Εκείνο που πρέπει να αναμένουν οι εργαζόμενοι είναι ότι αυτόν τον πληθωρισμό το συνδικαλιστικό κίνημα θα τον διεκδικήσει να προστίθεται πάνω στους μισθούς, γιατί είναι απώλεια χαμένης αγοραστικής δύναμης. Αυτός είναι ο ρόλος της ΆΤΑ. Είναι ξεκάθαρο όμως για μας ότι κάποιοι, και οι εργοδοτικοί σύνδεσμοι και η κυβέρνηση πιθανόν, θέλουν να χρησιμοποιήσουν αυτήν την ανάπαυλα, αυτήν το διάστημα που υπήρξε, που η ΆΤΑ ήταν παγωμένη, για να επιβάλλουν λύσεις στο θέμα της ΆΤΑ που να τους βολεύουν. Κατά συνέπεια, πρέπει να αναμένουμε ότι το δεύτερο εξάμηνο του 2016 φέτος θα γίνει μια σκληρή διαπραγμάτευση για το θέμα της ΆΤΑ, που μπορεί να χρειαστεί το συνδικαλιστικό κίνημα να συγκρουστεί κιόλας. Ξεκάθαρο. Λοιπόν, να κλείσουμε όπως ξεκίνησα με τον κύριο Μάτσα. Του ζήτησα ένα ευρύτερο σχόλιο σε σχέση με όλα αυτά που βλέπουμε για τη φορολόγηση της ακίνητης ιδιοκτησίας. Ο κύριος Μάτσας είπε ότι δεν θέλει να μπει, βλέπει ότι εξελίσσεται σε πολιτική αντιπαράθεση. Έθεσε όμως γενικές γραμμές ότι αυτοί που τέλος πάντων είναι σε δυσμενέστερη θέση πρέπει να πληρώνουν λιγότερα. Είπε ότι λέει, κύριε Κυρίτση, και να κλείσουμε με αυτό. Λέει ότι ο φτωχός ο κόσμος που έχει ένα σπίτι, που έχει μια ιδιοκτησία για να μπορεί να μένει κάτω από μια στέγη και αυτός και τα παιδιά του, δεν πρέπει να πληρώνουν φόρον ακίνητης ιδιοκτησίας. Ο φόρος ακίνητης ιδιοκτησίας είναι φόρος πλούτου. Εμείς έτσι τον αντιλαμβανόμαστε. Και ως φόρος πλούτου πρέπει να πληρώνουν κατά κύριο λόγο αποκλειστικά, θα έλεγα, εκείνοι οι οποίοι πράγματι έχουν ακίνητες ιδιοκτησίες τέτοιες που τους εντάσσουμε στους πλούσιους. Αυτή πρέπει να είναι η πορεία, αυτή πρέπει να είναι η προσπάθεια. Τώρα ήρθε η κυβέρνηση και είπε ότι θέλει να είναι έτοιμη, υπάρχουν οι συνθήκες και οι προϋποθέσεις, ο φόρος ακίνητης ιδιοκτησίας να μειωθεί, αντί 100 εκατομμύρια που έπαιρνε η κυβέρνηση να παίρνει 50 περίπου. Και αυτά τα 50 εκατομμύρια που θα αφαιρεθούν
δεν πρέπει να αφαιρεθούν ασφαλώς από τους πλούσιους, από εκείνους που έχουν τεράστιες ακίνητες ιδιοκτησίες. Πρέπει να αφαιρεθούν από τους μικρονοικοκυρέους, από τους εργαζόμενους, από τους μικρομεσαίους. Αυτή πρέπει να είναι η λογική, η δίκαιη, η σωστή απόφαση που θα πάρει η Βουλή. Όλα τα υπόλοιπα είναι πυροτεχνήματα που προσπαθούν να συσκοτήσουν την υπόθεση για να γλιτώσουν τη φορολογία εκείνη που πρέπει να την πληρώσουν. Λοιπόν, θα περιμένουμε να δούμε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κυρίτση. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Μιλήσαμε με τους δύο γενικούς γραμματείς, της ΣΕΚ και της ΠΕΟ, κυρίες και κύριοι. Τώρα θα μιλήσουμε με εκπροσώπους. Θα παραμείνουμε στις συντεχνίες, ΣΕΚ και ΠΕΟ. Θα πάμε να δούμε τι γίνεται στα αεροδρόμια. Γιατί χθες στο αεροδρόμιο Λάρνακας είχαμε τη στάση εργασίας των εργαζομένων. Και από ό,τι φαίνεται, Τετάρτη ίσως επαναληφθεί αυτό το φαινόμενο στην ΠΑΦΟ. Γιώργος Ιουλιανός από την ΠΕΟ, Γιώργος Χρήστου από την ΣΕΚ και οι δύο στη γραμμή. Καλημέρα. Καλημέρα, Έλπη. Λοιπόν, να ξεκινήσω. Καλημέρα, καλημέρα και εσάς, κύριε Χρήστο. Κύριε Ιουλιανέ, για πείτε μας, ναι, χθες τι είναι αυτό που σας έκανε να κάνετε αυτή την στάση εργασίας. Πριν πούμε για το λόγο που κάναμε τη στάση εργασίας, να πούμε, νιώθουμε την ανάγκη να απολογηθούμε προς το επιβατικό κοινό. Στόχος μας δεν ήταν να προκαλέσουμε οποιαδήποτε προβλήματα, αλλά όπως έχουμε υποχρεώσεις, έχουμε και, όπως έχουμε υποχρεώσεις και καθήκοντα, έχουμε και δικαιώματα που απορρέουν μέσα από τη συλλογική μας σύμβαση. Και χτες ο λόγος που αντιδράσαμε ήταν γιατί οι εργοδότες δεν παραχώρησαν το υπόλοιπο της προσάυξησης στους μισθούς των εργαζομένων. Άρα μιλάμε για παραβίαση όρων της συλλογικής σύμβασης. Μάλιστα, ήταν μια εξόφθαλμη παραβίαση της συλλογικής σύμβασης. Μάλιστα. Κύριε Χρήστου, καλημέρα. Μάλιστα. Ναι. Καλημέρα σας. Τα ίδια παντελή μου, τα ίδια παντελάκι μου, τι γίνεται? Όποτε θα έχουμε μια ανανέωση σύμβασης, στο τέλος της ημέρας καταλήγουμε στο ίδιο σημείο. Οι εργοδότες ζητούν από τους εργαζόμενους και αφού δεν παίρνουν αυτό που θέλουν, καταλήγουμε στο σημείο οι εργαζόμενοι να ζητούν την νόμιμη και δικαιωματικά δικαίωμα ελευθερίας στην απεργία και στο τέλος της ημέρας να φτάνουμε στο σημείο που φτάσαμε. Επειδή υπήρξε μια ανακοίνωση από την ΟΕΒ και επιχειρεί να λέει ότι είσαστε μια ομάδα καλά αμοιβόμενων εκεί εργαζομένων και τώρα έρχεστε και κάνετε αυτά που κάνετε, πώς απαντάτε, κύριε Χρήστου? ΙΣΕΚ τι λέει? Να πούμε ότι οποιοδήποτε μπορεί να έχει την άποψη που θέλει, αλλά στο τέλος της ημέρας οι αριθμοί είναι κάτω και μπορούμε να τους δούμε. Οι καλά αμοιβόμενοι που ισχυρίζεται η ΟΕΒ είναι άνθρωποι που παίρνουν κατά μέσον όρο 900 με 1000 ευρώ. Ναι, μπορεί να υπάρχουν και άτομα τα οποία μπορούν να παίρνουν περισσότερο από 1000 ευρώ, αλλά μετά από πόσα χρόνια υπηρεσίας στο αεροδρόμιο, και δεν μπορούμε σήμερα να ισχυριστούμε ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι καλά, είναι υψηλόμισθοι υπαλλήλοι, οι οποίοι δεν δικαιούνται να έχουν έτοιμα να αναβαθμιστεί ο μισθός τους. Μάλιστα. Κύριε Ιουλιανέ, είπε ό,τι λέει για αυτή την ανακοίνωση. Ελπίζω να πούμε ότι έχει από το 2010 οι εργαζόμενοι στο αεροδρόμιο να πάρουν αύξηση. Αλλά όταν οι Ground Handler ζητούσαν την εξυπηρέτηση εδάφους στο αεροδρόμιο, εξέραν τι επέρνα. Μιλούμε για εργαζόμενους των 1.100 ευρώ, αλλά ξεχνούν ότι μέσα στα 1.100 ευρώ είναι το επίδομα αντικανονικού ωραρίου, το 20% δηλαδή. Όταν κάποιοι τα Σαββατοκυριακά παίρνουν τα μωρά τους, τα μωρούθια τους στις παραλίες, οι άνθρωποι αυτοί είναι στο αεροδρόμιο και εξυπηρετούν τα αεροπλάνα. Το Σαββατοκυριακό επίσης, τη γιορτή επίσης. Αν αφαιρέσουμε το 20%, δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι θα ήταν 700-720 ευρώ. Ό,τι και να είναι, κύριε Ιουλιανέ, μιλάμε για παραβίαση συλλογικής σύμβασης. Αυτά τα πράγματα πρέπει να είναι ιερά και κανείς δεν πρέπει να αγγίζει πάνω σε τέτοια. Να πούμε ότι τα τελευταία χρόνια εγκαθιερώθηκε από μέρους των εργοδοτών, όταν συζητούμε ένα ανανέωση της συλλογικής σύμβασης, αντί να συζητούμε αιτήματα των εργαζομένων για βελτίωση τέλος πάντων των όρων απασχόλησης ή των προνοιών της συλλογικής σύμβασης, το μόνο που συζητούμε είναι τα αντιαιτήματα των εταιριών. Ναι. Και το πράγμα πρέπει κάποτε να τελειώσει. Εν τω μεταξύ, είχε αρχίσει ένα διάλογο στο Υπουργείο Εργασίας. Κύριε Χρήστου, τι θα γίνει για αυτή τη συλλογική σύμβαση, ναι.
Έχουμε ξεκινήσει διάλογο με τις εταιρείες από τις 22 Μαΐου το 2015. Είχαμε κατηδία συναντήσει με τις εταιρείες, δεν καταλήξαμε κάπου. Από τότε πήγαμε... προσπαθείτε να τηρηθεί αυτή η συλλογική σύμβαση και ακόμη δεν τα καταφέρατε. Μάλιστα. Μάλιστα. Έχουμε πάει στην Μεσολαβητική Υπηρεσία, προσπάθησε εκεί στην παρουσία των λειτουργών να βρούμε μια λύση. Δεν κατέστη δυνατόν. Μέχρι και το σημείο που έγινε και μια παρέμβαση από την ίδια την Υπουργό, στο τέλος της ημέρας όμως, αυτό που έχει πει και ο συνάδελφος ο Γιώργος Ιουλιανός είναι ότι καταλήγουμε να συζητούμε πάντοτε τα αντιαιτήματα των εταιριών. Και φτάσαμε στο σημείο σήμερα, μετά που είδαμε τι δουλειά έχει το αεροδρόμιο Λάρνακας και Πάφου μαζί, τα δύο αεροδρόμια, η αυξητική τάση που υπάρχει, να ζητούμε να μας ζητούν παραχωρήσεις σε σημείο που να φτάνουμε να λέμε κι εμείς ότι αν αύριο γίνει, μην το γίνει κάτι, χάσουμε από τη δουλειά που έχουμε σήμερα, τι θα γίνει, τι θα παραχωρήσει ο υπάλληλος αν σήμερα σε μια αυξητική κατάσταση εμείς καλούμαστε να παραχωρήσουμε. Θα τα παραχωρήσουμε θέσεις εργασίας, θα παραχωρήσουμε από τα ήδη αυτά που έχουμε, πού θα καταλήξουμε στο τέλος της μέρας. Λοιπόν, θα τα ξαναμπούμε. Κύριε Χρήστο, θα παρακολουθούμε τι γίνεται. Αντιλαμβάνομαι, ίσως αύριο, και θα ρωτήσω και τον κύριο Ιουλιανό, πάτε με τα ίδια ίσως μέτρα στην Πάφο. Για στάση, υπάρχει το ενδεχόμενο. Φυσικά δεν μπορούμε με τα βεβαιότητας να πούμε τι θα γίνει αύριο. Αν σήμερα δεν έχουμε οποιαδήποτε ανταπόκριση από τις εταιρείες, πιθανόν, αλλά είναι κάτι το οποίο δεν γνωρίζουμε με τα βεβαιότητα. Θα πρέπει να περιμένουμε τη μέρα. Θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ. Να είστε καλά, κύριε Χρήστου. Ο Γιώργος Χρήστου ήταν της ΕΚ, ο Γιώργος Ιουλιανός της ΠΕΟ. Να περιμένουμε μέχρι αύριο, κύριε Ιουλιανέ. Ελπίζουμε ότι σήμερα θα υπάρξει κάποια ανταπόκριση. Διαφορετικά τα μέτρα θα κλιμακωθούν. Επίσης, ελπία μου επιτρέπει ακόμα 30 δευτερόλεπτα να πω, επειδή εχθές ακούστηκε από τον εκπρόσωπο τύπου της Χέρμες, αλλά και από την ΟΕΒ, ότι η στάση μας ήταν αυθόρμητη και δεν ενημερώθηκα. Σας πληροφορώ ότι 1η Ιουνίου, 26 Ιουνίου και 30 Ιουνίου με τρεις επιστολές μας ενημερώναμε. Και το εγνώριζαν πολύ καλά ότι τη Δευτέρα, 4 Ιουλίου, εάν δεν προέκυψαν οποιαδήποτε θετική ανταπόκριση από τις εταιρείες, θα κατερχόμαστε σε δύο οριστά συνεργασίες. Γι' αυτό να μην λένε ότι δεν τους προειδοποίησαν. Και ακόμα και χτες, εν μέσω της απεργίας, όλες τις δύσκολες περιπτώσεις τις εξυπηρετήσαμε. Αποδείξαμε ότι δεν ήταν αυτός ο σκοπός για μας η απεργία. Ήταν για να στείλουμε το μήνυμα ότι έχουμε μια συλλογική σύμβαση. Έχουμε κάποια δικαιώματα, εμείς τα τηρήσαμε τη συλλογική σύμβαση και την ειδική συμφωνία στο Ακέραιο. Οφείλουν και οι εργοδότες να το πράξουν αυτό το πράγμα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ιουλιανέ. Να είστε καλά. Τίποτα δεν χαρίζεται. Μόνο ό,τι είναι να το κερδίσεις με αγώνες το κερδίζεις. Ευχαριστώ, θα τα ξαναπούμε, κύριε Ιουλιανέ. Καλημέρα. Καλημέρα. Αυτά, κυρίες και κύριοι, και από τους εκπροσώπους των δύο συντεχνιών στα αεροδρόμια, σε ΚΠΟ. Υπάρχει το ενδεχόμενο να δούμε και αύριο ίσως στάση εργασίας στο αεροδρόμιο της Πάφου. Μιλάμε για μονομερή παραβίαση από μέρος βεβαίως της εργοδοτικής πλευράς, της συλλογικής σύμβασης, και οι εργαζόμενοι λένε ότι δεν έχουν άλλο όπλο στην διάθεσή τους, στα χέρια τους, πέραν από αυτό της απεργίας. Όταν μιλάμε για παραβίαση, είναι παραβίαση. Δεν υπάρχει ούτε Α ούτε Β. Λοιπόν, χθες η Επιτροπή, αλλάζουμε θέμα, η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Βουλής είδε τα δικαιώματα των ασθενών. Είναι μαζί μας η κυρία Ανδρούλα Ελευθερίου, εκ μέρους του Συνδέσμου των Ασθενών. Καλή σας μέρα, κύριε Ελευθερίου. Καλή σας μέρα. Σας ακούει και η βουλευτής η κυρία Σκεύη Κουκουμά, που είναι μέλος της Επιτροπής, βουλευτής του ΑΚΕΛ. Καλημέρα, κυρία Κουκουμά. Καλημέρα σας. Λοιπόν, φτάσαμε σε αυτό το σημείο και αυτό είναι πολύ θετικό. Επιτέλους να μιλάμε και για τα δικαιώματα των ασθενών και να τους δίνεται οργανωμένα έτσι, το δικαίωμα και να μιλάνε και να διεκδικούν αυτά που έχουν να διεκδικήσουν. Πού βρισκόμαστε? Σίγουρα μπορούμε να μιλούμε για παραβίαση των δικαιωμάτων, έτσι όπως είναι σήμερα η κατάσταση στον τομέα της υγείας και της δημόσιας υγείας βέβαια. Ναι. Να ευχηθώ πρώτα καλή δουλειά στην νέα Επιτροπή και να συγχαρώ την Πρόεδρο και τα μέλη με της. Με γυναικείο άρωμα. Με πολύ πολύ και γυναικείο άρωμα. Και δυναμικές βουλευτίνες όλες τις είναι. Είμαι σίγουρη, πέραν πάσης αμφιβολίας, ότι θα έχουμε αποτελέσματα.
και να τους συγχαρώ και να τους ευχαριστήσω για το θέμα που είχαν επιλέξει σχεδόν από την πρώτη ή δεύτερη συνεδρία τους, που είναι τα δικαιώματα των ασθενών. Και αν μπορώ να απαντήσω, κυρία Κουκουμά, ή θέλετε εσείς να απαντήσετε την πρώτη ερώτηση? Ό,τι θέλετε, αν είναι, κυρία Κουκουμά, θέλετε να... Θα ήθελα καταρχήν να συγχαρώ την κυρία Ελευθερίου, γιατί ψάχνοντας και ερευνώντας το θέμα των δικαιωμάτων των ασθενών, έχω βρει ότι η κυρία Ελευθερίου έχει κάνει μια πολύ αναλυτική και συγκροτημένη δουλειά, έτσι που πραγματικά να δώσει σε όλους μας τα εφόδια και τη διάσταση του θέματος, έτσι που πραγματικά να μπορούμε να συζητήσουμε και να γίνει κατανοητό και στην ευρύτερη κοινωνία αυτή η διάσταση. Και να μην μείνουμε στο φιλολογικό ότι απλώς συζητάμε, κυρία Κουκουμά. Πρέπει να έχουμε αλφαβήτα μπροστά μας να προχωράμε. Εμείς ως βουλευτές του ΑΚΕΛ είχαμε γράψει το θέμα από παλιά για το θέμα της εφαρμογής της νομοθεσίας για την κατοχύρωση και προστασία των δικαιωμάτων των ασθενών. Και η τελευταία φορά που το είχαμε συζητήσει ήταν το 2012. Και είχαμε εντοπίσει, και νομίζω ότι δεν θα πω τίποτε καινούριο, να πω την τραγική κατάσταση που βρίσκονται τα δικαιώματα των ασθενών και πόσο παραβιάζονται. Υπάρχει και ο Ευρωπαϊκός Χάρτης των Δικαιωμάτων των Ασθενών, και το πρώτο που θα ήθελα να πω είναι ότι θα πρέπει να δούμε πώς εφαρμόζεται αυτή η νομοθεσία, αλλά ενδεχομένως και την ανάγκη για την επικαιροποίησή της και τον εξυγχρονισμό της, διότι εντωμεταξύ έχουν προκύψει πολλές άλλες διεθνείς συμβάσεις ευρωπαϊκές. Είμαστε πλέον μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι είναι από το 2004 αυτή η νομοθεσία. Οπότε κάποια πράγματα πρέπει να αλλάξουν. Επί της ουσίας όμως, εάν δεν κατανοήσουμε ότι υπάρχει, είναι υποχρέωση μας, είναι ο σεβασμός στην ανθρώπινη ζωή και στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, γιατί πρέπει να δούμε αυτή τη διάσταση. Δυστυχώς καταστρατηγούνται σε πολύ πολύ έτσι, τραγική κατάσταση τα ανθρώπινα δικαιώματα των ασθενών. Και είναι μια σειρά, η κυρία Ελευθερίου ίσως να σας ενημερώσει και περισσότερο γιατί έχει δει το θέμα, όμως και εμείς ως επιτροπής χτες, στην παρουσία του ίδιου υπουργού, είχαμε παρουσιάσει κάποια πράγματα. Δεν μπορώ να διανοούμε ακόμα, και μέσα από την εχθεσινή συζήτηση αυτόν είχαμε ακούσει τον υπουργό, να παρουσιάζει το όραμα του για τα δικαιώματα των ασθενών και την εφαρμογή του στις σημερινές συνθήκες. Καταστρατηγούνται σε τέτοιο βαθμό που θα πρέπει άμεσα να ληφθούν μέτρα να προστατευτεί ο κόσμος, να διασφαλιστεί ένα μίνιμουμ τουλάχιστον επίπεδο υγείας, να σταματήσει ο εξευτελισμός με τις λίστες αναμονής και την αναγκή παρεμβάσεων για να μπορέσει κάποιος να έχει το αυτονόητο, το στοιχειώδες για την επιβίωση. Να ρωτήσω για την κυρία Ελευθερίου, το να παραβιάζεται ένα δικαίωμα βεβαίως είναι κάκιστο, αλλά στην περίπτωση των ασθενών αυτή η παραβίαση ίσως στοιχήσει τη ζωή σε έναν άνθρωπο, κυρία Ελευθερίου. Οπότε δεν χωρούν έτσι πειραματισμοί εδώ. Δεν χωρούν εκτόσεις εδώ και δεν χωρούν και καθυστερήσεις. Να ευχαριστήσω την κυρία Κουκουμά και τα είπε πάρα πολύ ωραία. Και είχε μια συγκροτημένη σκέψη η κυρία Κουκουμά από την αρχή. Είναι γεγονός ότι καταπατούνται παράφορα τα δικαιώματα των ασθενών. Είναι επίσης γεγονός ότι η Κύπρος ήταν από τις λίγες και πρώτες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση που ακόμα πριν καλά μπούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση είχαμε αρχίσει να σκεφτόμαστε για την νομοθεσία περί των δικαιωμάτων των ασθενών, και οι σκέψεις αυτές άρχισαν από το 2001 μέχρι το 2004 και 2005 ψηφίστηκε ο νόμος, 2005 στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Κυβέρνησης, ώστε είχαμε μια πολύ πρωτοπόρα νομοθεσία, και μάλιστα μια νομοθεσία που και μέχρι σήμερα με όλες αυτές τις νέες εξελίξεις εάν την υιοθετούσαμε και αντιρούσαμε τις πρόνοιες αυτής της νομοθεσίας, θα καλύπταμε τα δικαιώματα αυτά με πολύ μεγάλη αποτελεσματικότητα. Δυστυχώς αυτό που συμβαίνει στην Κύπρο, και επιβεβαιώνω αυτά που λέει η κυρία Κουκουμά, είναι έχουμε νομοθεσίες και μάλιστα πρωτοποριακές, δεν τις στηρούμε. Και το γεγονός είναι ότι εδώ, επειδή ο έλεγχος της στήρησης των δικαιωμάτων αφορούσε σε λειτουργούς παραπώνων και σε επιτροπές παραπώνων, η οποία ομάδα, σαν γενική ομάδα, δεν είχε εξουσία εκτελεστική, δεν μπορούσε να προχωρήσει βήματα πιο πέρα,
Πολλά από αυτά τα δικαιώματα, ίσως η μεγάλη πλειοψηφία τους, μέχρι σήμερα καταπατούνται αυτά τα δικαιώματα. Και να πω ότι το πιο σημαντικό και θα έλεγα επικίνδυνο σε αυτή την υπόθεση είναι ότι ο πολίτης και ο ασθενής δεν γνωρίζει αυτά τα δικαιώματα. Τα δικαιώματα μέσα στην Κυπριακή νομοθεσία πηγάζουν από πολλές νομοθεσίες, οδηγίες που είχαν γίνει από το Συμβούλιο της Ευρώπης, που είχαν σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα, από τη Ευρωπαϊκή Χάρτα, και χτίσαμε εμείς αυτή την νομοθεσία. Και μέχρι σήμερα, 2016, πλησιάζουμε να τελειώσουμε, είμαστε στο μέσον και πάμε προς το τελευταίο κομμάτι του 2016, δεν γνωρίζει ο πολίτης. Πώς μπορούμε να τα μάθουμε, κυρία Ελευθερίου? Αυτό είναι το ένα, πώς μπορούμε να τα μάθουμε, και το άλλο είναι ότι αν εγώ πολίτης ο ασθενής έχω παράπονο, θα απευθύνομαι πλέον στο σύνδεσμό σας και θα το καταγγελώ. Να σας πω, βεβαίως, πώς μπορούμε να τα μάθουμε. Χτες υπήρχε μια έτσι έντονη συζήτηση πάνω στο θέμα του ότι πρέπει να ενημερώνονται. Είτε και το Υπουργείο Υγείας βεβαίως να λάβει τη δική του ευθύνη στο πώς πρέπει να ενημερώνονται, και πρέπει να ενημερώνονται όχι μόνο τα κρατικά νοσηλευτήρια αλλά και τα ιδιωτικά. Εμείς είχαμε προτείνει να αναλάβουμε αυτό το κομμάτι της ενημέρωσης, ίσως με μια ηλεκτρονική πλατφόρμα, ίσως με άλλους τρόπους, αλλά είμαστε σε θέση και δεσμευόμαστε να αναλάβουμε με τη συνεργασία του Υπουργείου Υγείας την ενημέρωση. Γιατί έχουμε κάνει και μελέτες που έχουμε δει ότι είναι μονοψήφιος ο αριθμός σε ποσοστά των ατόμων που ξέρουν 1-2 από τα δικαιώματά τους. Το δικαίωμα της πρόσβασης στη θεραπεία, στα φάρμακα, τη συγκατάθεση, το να γνωρίζεις τι σου κάνουν στη διάγνωση, τι έχεις, τον φάκελο σου, αντίγραφο του φακέλου σου. Πολλές φορές μας παίρνουν τηλέφωνο και μας λένε με ποιον τρόπο να ζητήσουμε το φάκελο. Μα είναι δικαίωμα να ζητήσεις αντίγραφο του φακέλου. Είναι δικαίωμα να εκφράσεις παράπονα. Είναι δικαίωμα να έχεις ασφάλεια και ποιότητα. Ώστε όλα αυτά τα δικαιώματα, εάν μπορούσαμε να τα διεκδικήσουμε, ίσως να βλέπαμε και πιο γρήγορα άμεσες ενέργειες να γίνονται για να διασφαλίζονται. Mm-hmm. Ώστε το ένα κομμάτι είναι της ενημέρωσης και το άλλο που ανέφερε και η κυρία Κουκουμά είναι της επικαιροποίησης. Γιατί μέσα από αυτά τα χρόνια σίγουρα έχουμε πολλά άλλα δικαιώματα για τους ασθενείς και τους πολίτες, που κάθε πολίτης δυνητικά αύριο μπορεί να είναι ασθενής, που απορρέουν από πολλές και ποικίλες οδηγίες, συστάσεις, κατευθυντήριες γραμμές της Ευρώπης, όπως τη διασυνοριακή. 10 διαφορετικά δικαιώματα των ασθενών πηγάζουν μόνο από την διασυνοριακή οδηγία, η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική μας νομοθεσία από το 2013. Όλα αυτά μαζί με την νομοθεσία μας θα πρέπει να δούμε μια επικαιροποίηση, μια αναβάθμιση, και να δούμε με ποιον τρόπο θα βρούμε όλοι μαζί την διαφύλαξη και την υλοποίηση αυτών των δικαιωμάτων, γιατί θα βοηθήσουν πολύ και στην βελτίωση της ιατροφαρμακευτικής μας περίθαλψης. Να δώσω και το λόγο στην κυρία Κουκουμά, θέλει να πει έτσι κάτι τελευταίο, ειδικά και το τομέα της ενημέρωσης είναι πολύ σημαντικό. Αν εμείς δεν ξέρουμε ποια είναι τα δικαιώματά μας, πώς θα τα διεκδικήσουμε, κυρία Κουκουμά? Ναι. Σίγουρα η ενημέρωση είναι μια σημαντική παραμέτρος. Τώρα δεν μπορώ να είμαι σίγουρη ότι το να αναθέσουμε την ενημέρωση σε μια μη κυβερνητική οργάνωση όπως είναι η Ομοσπονδία Πασχόντων να κάνει όλη αυτή την... Ναι, είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο, ναι. Είτε θα παραχωρηθούν κονδύλια στην Ομοσπονδία, αλλά θεωρώ ότι θα γίνει πιο σωστή δουλειά εάν το κράτος μέσα από τις υπηρεσίες του δώσει αυτή τη δυνατότητα. Διαφορετικά θα είναι αποσπασματικά και ούτε αυτά που υπάρχουν να μην τα γνωρίζει ο κόσμος, διότι ήδη υπάρχουν οι λειτουργοί δικαιωμάτων των ασθενών, όπως και οι επιτροπές παραπώνων στα νοσοκομεία, αλλά πολύ λίγος κόσμος αξιοποιεί είτε να καταγγείλει είτε να ζητήσει μια καθοδήγηση σε σχέση με θέματα που τον απασχολούν στα θέματα υγείας. Και σίγουρα η παρουσίαση η εχθεσινή από τον Υπουργό, όπου μίλησε έτσι πολύ ωραία και παρουσίασε το όραμα του, όπως θα επαναλάβω ξανά, την ηλεκτρονική υγεία, την ασθενοκεντρική προσέγγιση. Όταν ακόμα σήμερα κάποια νοσοκομεία δεν έχουν διαδίκτυο
δεν έχουν ίντερνετ. Αντιλαμβάνεστε σε ποια κατάσταση βρίσκονται και πότε μπορούμε να προσβλέπουμε ότι θα βελτιωθεί αυτή η κατάσταση, να δοθούν πραγματικά και στους λειτουργούς υγείας, στους γιατρούς, τους νοσηλευτές, το διοικητικό προσωπικό, να μπορούν να λειτουργούν πιο αποτελεσματικά. Ναι, δηλαδή εγώ συμμερίζω με την αγωνία και τις ανησυχίες που εκφράζει η κυρία Κουκουμά. Μα δεν είναι δικές μου, είναι... Όχι, είναι όλες μας, είναι όλων μας. Και εσείς νιώθετε εκεί ο κόσμος το βιώνει σήμερα σε σχέση με την εξυπηρέτηση στα θέματα περιδέσεις. Και συμφωνώ με το γεγονός ότι ο κύριος Υπουργός πολύ έτσι εμπεριστατωμένα είπε ότι όλα μια μεγάλη πλειοψηφία αυτών των δικαιωμάτων ίσως ικανοποιηθεί ή καλυφθεί μέσα στα πλαίσια της μεταρρύθμισης. Γιατί εκεί θα μπει η ποιότητα, θα μπει η διασφάλιση, θα μπει η απόδοση σε ευθυνών των επαγγελματιών υγείας. Και θεωρεί και είναι σωστό ότι εάν και εφόσον γίνουν αυτά, σίγουρα θα καλυφθεί μια μεγάλη πλειοψηφία των δικαιωμάτων. Πλην όμως σήμερα, άμεσα, θέλουμε να γίνουν τέτοιες ενέργειες οι οποίες τουλάχιστον να προστατεύουν τους ασθενείς από κάποιες παραβιάσεις που πιθανόν να θέτουν σε κίνδυνο και την έτσι, ίδια τους είπα, τη ζωή. Δεν χωρούν εκτός αυτά τα θέματα. Ευχαριστώ, κυρίες μου. Ακριβώς ναι, κύριε Αγούμα, είναι αυτή η διάσταση, το αν αυτό που πάμε να κάνουμε με τη μεταρρύθμιση και εσύ θα δίνει πραγματικά τη δυνατότητα για ίση πρόσβαση σε όλους. Για να δούμε. Στα θέματα. Για να δούμε. Είναι πολύ σημαντική παραμέτρους. Τι μεταρρύθμιση και ποιος θα εξυπηρετεί τελικά η μεταρρύθμιση. Νιώθω ώρες ότι καμιά φορά συζητάμε ότι θα ανακαλύψουμε τον τροχό. Αυτή είναι η εντύπωση που μας δίνεται στο τέλος της ημέρας. Ναι. Αν προς ποια κατεύθυνση θα κινηθεί αυτή η μεταρρύθμιση και αν τελικά θα διπλοπληρώνουμε τις υπηρεσίες υγείας που μπορεί να έχουν τη δυνατότητα τελικά κάποιος κόσμος να υποφελείται και όχι όλος ο κόσμος. Ευχαριστώ, κυρία Κουκουμά, και Ελευθερίου. Αυτό πρέπει να επαγρυπνούμε, κυρία Κουκουμά, όλοι μαζί. Απλώς ήθελα να προσθέσω κάτι, αν με επιτρέπετε. Ναι, ναι. Υπάρχει και ο Επίτροπος Διοίκησης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όπου και εκεί υπάρχει ένα τμήμα παραπώνων και ανάληψης, τέλος πάντων, διερεύνησης παραπώνων στον τομέα της υγείας. Και αυτό πρέπει να δούμε, με ποιους τρόπους θα παντρευτούν όλα αυτά. Η Λειτουργή των Παραπώνων, η Επιτροπή των Παραπώνων, η Επίτροπος Διοίκησης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που κατά διαστήματα διερευνά εις βάθος τα θέματα αυτά, παρουσιάζει εξαιρετικές εκθέσεις και εκεί σταματούμε και δεν υλοποιούνται τουλάχιστον. Μπορούμε να τα δούμε αυτά. Μεταρρυθμίσεις που τελικά δεν θα χρειάζονται επιτροπές παραπώνων και δικαιωμάτων των ασθενών. Δηλαδή να νιώσει ο καθένας ότι έχει τη δυνατότητα εξυπηρέτησης και όχι να αμφισβητεί, να καταγγείλει, να κατηγορήσει, να ζητήσει μέσα καμιά φορά. Όχι καμιά φορά. Συμφωνούμε απόλυτα με την κυρία Κουκουμά. Λοιπόν, υπάρχει αυτή η πολιτική βούληση. Για να δούμε. Κυρίες μου, ευχαριστώ πάρα πολύ και τις δύο. Να είστε καλά. Καλημέρα. Να είστε καλά. Καλημέρα. Άστρα 92.8 ραδιόφωνο. Λοιπόν, συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι. Τώρα έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πρόεδρο των δασκάλων της ΠΟΕΤ, το Φίλιο Φυλαχτού. Καλημέρα, κύριε Φυλαχτού. Καλημέρα, καλημέρα. Καταβάλατε μια ίστατη προσπάθεια για να πάρετε απαντήσεις από τον Υπουργό Παιδείας. Νομίζω όμως υπάρχουν κάποιες πληροφορίες ότι τελικά σας έστειλε τις απαντήσεις του χθες αργά το απόγευμα ο κύριος Καδής. Ναι, κατά στα αιτήματά σας πήρατε. Ναι. Κατά το μεσημέρι έχουμε πάρει μια επιστολή από τον Υπουργό Παιδείας, η οποία βεβαίως έτσι κι αλλιώς αύριο έχουμε διοικητικό συμβούλιο. Θα τεθεί ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου για να εξεταστεί αυτή η επιστολή. Ωραία. Είναι σε σχέση με τα αιτήματα που θέλετε κατά καιρούς, έτσι. Κοιτάξτε, βεβαίως, εκείνο που θα μπορούσα αυτή τη στιγμή να πω και να επισημάνω είναι ότι φαίνεται ότι η ΠΟΕΔ δικαιολογημένα έχει θέσει αυτά τα ζητήματα που είναι καθαρά ζητήματα εκπαιδευτικά που σχετίζονται με την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης και σε τελευταία ανάλυση με τα ίδια τα παιδιά. Βεβαίως. Και με τους εκπαιδευτικούς, γιατί ακριβώς διευκολύνουν και εξυπηρετούν περισσότερο το έργο το οποίο καλούνται να επιτελέσουν. Δηλαδή γίνεται αναφορά στον αναλφαβητισμό, στην διαχείριση της παραβατικότητας, ακόμα και στο διοικητικό χρόνο που πρέπει να έχουν πλέον τα σχολεία για να μπορέσει η διευθυντική ομάδα να φέρει εις πέρας όλα αυτά τα οποία καλείται καθημερινά να διαχειριστεί. Είναι τα ζητήματα ουσιαστικά που έχει θέσει η ΠΟΕΔ εδώ και πάρα πολύ καιρό. Πρέπει να σας πω, εδώ και δύο χρόνια τα έχουμε θέσει με επιστολή μας από τον
Οκτώβριο του 2014, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, που έχουμε πει ότι ναι, αν όσες μεταρρυθμίσεις και αν κάνουμε στο εκπαιδευτικό σύστημα που σχετίζονται με τα σχέδια διορισμών, αξιολόγησης, επιμόρφωσης, αν δεν κάνουμε παρεμβάσεις στην καθημερινή λειτουργία του σχολείου, στην καθημερινή εκπαιδευτική πράξη, δεν θα αλλάξουν τα δεδομένα στα σχολεία μας. Και με αφορμή αυτό θέλω να πω το εξής. Πρέπει επιτέλους και ο κάθε ένας από εμάς και ολόκληρη η κοινωνία να καταλάβουν ότι δεν, αυτή τη στιγμή που δεν ζήτησε ούτε τους μισθούς της, ούτε το ωράριο εργασίας, τα οποία είναι συζητήσιμα και τουλάχιστον το τελευταίο διάστημα εγώ που βγαίνω και λίγο στο δημόσιο λόγο, βλέπεις ότι αναδεικνύεις αυτά τα ζητήματα που έπρεπε ο καθένας να τα στηρίζει και εντούτοις υπάρχουν άνθρωποι που βγαίνουν και λένε μα ο μισθός σας που είναι βέβαια παραπλανητικά. Πρέπει να επικεντρωθούμε στην ουσία. Mm-hmm. Θέλουμε ένα σχολείο που να εξυπηρετεί τις ανάγκες των παιδιών, όλων των παιδιών. Αυτό υπάρχουν το θέλει όλη η κοινωνία. Αυτό όμως που βλέπουμε που είσαστε και εσείς δημόσια και μιλάτε, είναι ότι το τελευταίο διάστημα υπάρχει, ας το πούμε έτσι, μια ένταση τέλος πάντων σε σχέση με τις ενέργειες του Υπουργού Παιδείας. Καταλαβαίνω ότι νιώθετε ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα σε σχέση και με το πώς σας αντιμετωπίζει ο κύριος Καδής. Κοιτάξτε, εντάξει, αυτή τη στιγμή εκείνο που έχουμε. Επισημάθηκε. Και θέλω να ρίξετε τους τόνους τώρα, ναι. Όχι, δεν θέλουμε, μα εμείς δεν θέλουμε ένταση. Δεν θέλουμε σύγκρουση, θέλουμε έργα, θέλουμε αποτελέσματα. Θα ξεκινήσουν τα σχολεία το Σεπτέμβρη. Όλο αυτό το διάστημα που έχουμε αυτή τη στιγμή μπροστά μας, είναι καιρός να εργαστούμε όλοι μαζί, να δούμε ποια προβλήματα αντιμετωπίζουμε και πώς. Τώρα θα μου πείτε, είναι ποτέ δυνατόν τα προβλήματα αυτά, τα οποία χρονολογούνται και θα πρέπει να επιληθούν εδώ και τώρα, όχι, αλλά θα πρέπει να γίνουν βήματα προς αυτήν την κατεύθυνση. Πολλές φορές σκεφτείτε τους γονείς που σήμερα έχουν τα παιδιά που ανήκουν σε αυτές τις ομάδες, οι οποίες αναφέρουμε, είτε αναλφαβητισμού, είτε παραβατικής συμπεριφοράς, ξέρετε σε πόση απόγνωση βρίσκονται. Πρώτα οι γονείς, αυτό το πράγμα μεταφέρεται μέσα στα σχολεία, η διαχείριση γίνεται δύσκολη και αυτό που εμείς σήμερα λέμε είναι επιτέλους πρέπει να υπάρξουν οι σωστές δομές για να μπορέσουν να στηρίξουν τα παιδιά, να στηρίξουν ακόμα και τις οικογένειες. Αύριο που θα έχετε διοικητικό συμβούλιο και θα αναγνώσετε, αντιλαμβάνομαι, και την επιστολή του κυρίου Καδή, θα πάρετε συγκεκριμένα μέτρα ή απλώς θα είναι μια πρώτη ανάγνωση και θα επανέλθετε, κύριε Φυλακτή? Κοιτάξτε, αυτό είναι θέμα του διοικητικού συμβουλίου, αλλά το διοικητικό συμβούλιο θεωρώ ότι ναι, είναι έτοιμο. Μην ξεχνάμε ότι είχαμε και μια κάθοδο στη βάση, στον κλάδο, με την οποία θέσαμε αυτά τα ζητήματα. Και εκείνο που διαφάνηκε είναι ότι ο κλάδος είναι τα ζητήματα τα οποία τον απασχολούν και γι' αυτό υπήρξε και αυτό το συντριπτικό ποσοστό ότι διαχειριστείτε αυτά τα ζητήματα. Πραγματικά, σε όποιο δάσκαλο μιλήσουμε αυτή τη στιγμή, λέει, αυτά τα ζητήματα είναι τα κρίσιμα, είναι αυτά που μας πονάνε μέσα στα σχολεία, είναι αυτά που ταλανίζουν το εκπαιδευτικό σύστημα και πρέπει να επιληθούν. Άρα εσείς θέλετε να πάμε το Σεπτέμβριο να ανοίξουμε τα σχολεία και όλα να είναι λυμένα ή τέλος πάντων να έχουν πάρουν το δρόμο τους. Μάλιστα, αυτό που είπατε, να έχουν πάρει το δρόμο τους. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, η οποία δημιουργεί τεράστια προβλήματα. Μπορεί ο κόσμος που είναι έξω να μην τα καταλαβαίνει. Έχουμε καταφέρει αυτοί που κατάφεραν να στείλουμε στην κοινωνία κάποια μηνύματα ότι ξέρετε θα αλλάξουμε το ένα. Το άλλο, δεν είναι έτσι που θα αλλάξουν τα σχολεία. Όχι, τα καταλαβαίνω αρκετοί και ειδικά αυτό το θέμα τον αλφαβητισμό. Εγώ ξέρω αρκετούς γονείς που πραγματικά υποφέρουν. Ο κόσμος πρέπει να αφουγκραστεί αυτές τις 5.500 εκπαιδευτικούς που δουλεύουν καθημερινά στα σχολεία, ξέρουν τα πραγματικά προβλήματα και να καταλάβει ότι είναι το καλό της εκπαίδευσης που θέλουμε, το καλό των παιδιών. Γιατί όταν υπάρχουν αυτά τα προβλήματα, ξέρετε, και ήδη οι εκπαιδευτικοί έχουν πρόβλημα στη συνέχεια. Με το να μην μπορείς να διαχειριστείς. Μίλησα με πάρα πολλούς εκπαιδευτικούς για θέματα αναλφαβητισμού. Λέει ο γονιός, του είπαμε ότι το παιδί του έχει αυτό το πρόβλημα και του είπαμε, ξέρετε, θα στηριχθεί. Κάναμε εμείς προσπάθειες. Τώρα το παιδί λέει στο γυμνάσιο και έτυχε να βρω τον γονιό τυχαία και του λέει, μα εκείνη η βοήθεια στο δημοτικό πότε θα έρθει τελικά. Και το παιδί του πήγε γυμνάσιο. Καταλάβετε, δεν είναι πράγματα. Και εκεί πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα. Έχω και εγώ προσωπικές μαρτυρίες από γονιούς που πραγματικά υποφέρουν. Και εκεί πρέπει να μπει στη διαδικασία, να σου κάνει εξέταση το Υπουργείο. Μετά είναι πολλά τα προβλήματα και είναι κρίμα αυτά τα παιδιά. Τουλάχιστον αυτά τα αιτήματα που έχει θέσει η ΠΟΕΔ, εγώ θα σας πω ότι αν μη τι άλλο, έβαλε και το Υπουργείο και όλους τους εμπλεκόμενους με την εκπαίδευση σε ένα πολύ πολύ μεγάλο προβληματισμό. Και βλέπετε ότι τουλάχιστον από κάποιες εξαγγελίες ήδη προσπαθούν να φτιάξουν κάποια πράγματα. Και εγώ διερωτώ μου,
Αν η ΠΟΕΔ, δηλαδή, έχουμε και εδώ μπροστά μου την επιστολή που πήραμε από τον Υπουργό. Εάν η ΠΟΕΔ δεν ήταν τόσο έντονη, δεν έκανε όλες αυτές τις ενέργειες, τι θα είχαμε το Σεπτέμβρη, ένα από τα ίδια. Και θα προχωρούσαμε και για θα να δούμε. Αν δεν θα έχουμε ένα από τα ίδια. Διαφορετικά, μπορεί να μην ανοίξουμε τα σχολεία, κύριε Φυλαχτού, ή είναι ακραίο. Κοιτάξτε, εμείς απευχόμαστε το έσχατο αυτομέτρο. Αλλά σας λέμε ότι ναι, αυτό ζητά και ο κλάδος, όχι να κλείσουν τα σχολεία, να ληφθούν μέτρα. Και εγώ αυτή τη στιγμή το έχω πει πολλές φορές. Η κοινωνία, ο κόσμος, ας μην ανησυχεί για το τι μέτρα θα πάρει η ΠΟΕΔ. Αυτή τη στιγμή πρέπει να ανησυχούμε τι μέτρα θα πάρει το Υπουργείο για να επιλύσει αυτά τα προβλήματα που είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικά. Θα περιμένουμε τη συνεδρία αύριο και ίσως την Πέμπτη τα ξαναπούμε. Καλή δουλειά, κύριε Φυλακτού. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Αυτά και κύριοι, σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς. Πρωτού πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και ανοίξουμε το αθλητικό παράθυρο. Οφείλουμε για αυτό τον άνθρωπο να πούμε δύο λόγια. Μιλάμε για τον Ρόμες Σάντρα. Χθες το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ειρήνης ανακοίνωσε με ιδιαίτερη λύπη το θάνατο του βετεράνου ηγέτη του και επίτιμου πρόεδρου του, Ρόμες Σάντρα, ο οποίος έφυγε σε ηλικία 97 χρόνων στην Βομβάη. Υπηρέτησε για δεκαετίες το κίνημα Ειρήνης στην Ινδία και βέβαια σε όλο τον κόσμο. Το 1939 έγινε μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ινδίας, το 1952 μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, του Εθνικού Συμβουλίου και του Πολιτικού Γραφείου του κόμματος, το 1958. Από το 1963 μέχρι το 1967 υπήρξε μέλος της Γραμματείας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ινδίας και από το 1963 μέχρι το 1966 αρχισυντάκτης του οργάνου του κόμματος New Age. Υπηρέτησε ως Γενικός Γραμματέας του Πανινδικού Συμβουλίου Ειρήνης από το 1952 μέχρι το 1963, ενώ το 1953 εντάχθηκε στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Ειρήνης, όπου εκλέγηκε το 1966 ως Γενικός Γραμματέας. Το 1977 εκλέγηκε πρόεδρος του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ειρήνης. Στην διάρκεια του συνεδρίου του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ειρήνης στην Αθήνα το 2000, συνέβαλε αποφασιστικά στη διατήρηση του αντιμπεριαλιστικού χαρακτήρα της οργάνωσης και εκλέγηκε επίτιμος πρόεδρος του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ειρήνης. Ο Ρόμες Σάντρα συνέβαλε στον αγώνα των λαών και των δικαίων τους και πρωταγωνίστησε στο κίνημα αλληλεγγύης στους λαούς υπό δικτατορικά καθεστώτα για την επιλευθέρωση και την αυτοδιάθεση των λαών σε δεκάδες χώρες σε όλο τον κόσμο. Τιμήθηκε με το βραβείο Λένιν για το δυνάμωμα της ειρήνης ανάμεσα στους λαούς το 1968, με το παράσημο φιλίας των λαών το 1975 στην Σοβιετική Ένωση τότε. Όπως σημειώνει το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ειρήνης, ο Ρόμες Σάντρα υπήρξε ένας γνήσιος γιος της εργατικής τάξης της Ινδίας, ηγέτης του Παγκόσμιου Κίνηματος Ειρήνης, ένα παράδειγμα διεθνιστή, ασυμβίβαστος υπερασπιστής της επαναστατικής του ιδιότητας και των ιδανικών του. Αυτός ήταν ο Ρόμες Σάντρα. Ρόμες Σάντρα έφυγε χθες σε ηλικία 97 χρόνων. Για αυτούς τους ανθρώπους είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε, έστω αυτές τις μικρές αναφορές. Άστρα 92.8. Ραδιόφωνο. Αθλητικό παράθυρο. Το αθλητικό παράθυρο χορηγεί η εταιρεία Γιαννάκης Ανδρέου Limited. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να ανοίξουμε και το αθλητικό παράθυρο. Είναι εδώ η Κατερίνα. Καλησπέρα, Κατερίνα. Καλησπέρα, Ελπίς. Είμαστε σε αναμονή. Περίμενα ότι θα δω την Αργύρο. Ξέχασα, μου είπες ότι θα είμαστε μαζί όλη τη βδομάδα. Είναι μια άδεια η Αργύρο. Εκτός Κύπρου. Όχι, εδώ είναι. Εδώ είναι η καημένη. Πού να πάει και αυτή. Έχει τα παιδιά της. Λοιπόν, περιμένουμε τους αύριο. Είναι ο πρώτος ημιτελικός αύριο στο γύρο. Ναι, πρώτος ημιτελικός, ναι. Τετάρτη Πέμπτη, ο τελικός στις 10. Να πούμε όμως ότι πριν πάμε στο Euro, ότι οι δικές μας ομάδες προετοιμάζονται, συνεχίζουν την προετοιμασία τους για τους επαναληπτικούς αγώνες της Πέμπτης στο Europa League. Θέλουμε τις νίκες και για τις δύο ομάδες να παίρνουμε και τα πάνω μας. Και σιγά σιγά θα μπουν και οι υπόλοιπες ομάδες, ενώ το Αποέλ και ο Απόλλωνας. Την ερχόμενη Πέμπτη έχουμε την κλήρωση του πρωταθλήματος. Εντάξει. Πες μου λίγο για την όρθωση, ρε εσύ. Για την όρθωση, τι θέλεις να σου πω. Μανώλη και Πουλαΐδης είναι. Τελικά έμεινε. Τελικά. Έμεινε. Τι. Είχες δίκιο τελικά. Ναι. Είχες δίκιο. Ναι. Ο κύριος Πουλαΐδης όλο λέει: Φεύγω. Το σχόλιο του Μαρίνου Μήτρου της προάλλες στον Άστρα ήταν κάτι, ξέρεις, Κατερίνα. Λέω, εντάξει. Όταν ένας άνθρωπος. Ξέρω πόσο πολύ.
ανορθωσιά της είναι ο κύριος Πουλαΐδης, γιατί πρόσφερε και στην ανόρθωση και πριν να μπει σε κάποιο πόστο από τη θέση του Προέδρου, ενώ και ξέρω πόσο πολύ αγαπούσε αυτή την ομάδα και ήμουν σίγουρο ότι δεν θα την άφηνε έτσι, δηλαδή να αφήσει μια ομάδα ως καραβία κυβέρνητο, ναι, και με τέτοια προβλήματα. Ναι, ήθελε να έχει εκεί. Παρόλο που λέω ότι έδωσα τα εκατομμύρια μου και τα λοιπά, αλλά εντάξει. Εντάξει, θεωρώ ότι έχει βοηθήσει σε μεγάλο βαθμό την ανόρθωση και αφού έχει καλύψει και αυτός με τους συνεργάτες του ένα μεγάλο ποσό, 10 εκατομμύρια, ενώ ήταν το χρέος στα 17, ναι, και είναι στα, ναι, 7, γιατί να μην μείνει κι άλλο, ναι, για να καθαρίσει και η ανόρθωση. Και από ό,τι φαίνεται άλλαξαν μπόστα με τον κύριο Μανώλη. Ναι. Αυτό που ήταν και όρος του κύριου Μανώλη. Ο κύριος Χαράλαμπος Μανώλη, για να δέχθηκε την πρόταση για να είναι εκεί στην Προεδρία, αν και εφόσον ο κύριος Πουλαΐδης θα έμενε. Μάλιστα. Άρα ο κύριος Μανώλη είναι του σωματείου τώρα. Και ο κύριος Πουλαΐδης της εταιρείας. Τώρα τι να σου πω, αυτά τα πράγματα νομίζω ότι είναι το εταιρείες και σωματείο, το είναι όλοι εκεί στην ανόρθωση. Είχαμε και τον Γιώργο Οικονομίδης, να πάμε και στα αγωνιστικά. Ο Γιώργος Οικονομίδης έλυσε τη συνεργασία του και από την Ομόνια και ανακοινώθηκε στην ανόρθωση για 3 χρόνια. Είναι η 5η μεταγραφή της ανόρθωσης. Για τον Πουλαΐδη και τον κύριο Μανώλη που έκανες αναφορά, έστειλα μήνυμα ενότητας. Χθες είχαμε συνέλευση του σωματείου και της εταιρείας 6 και 7 η ώρα. Έστειλαν μήνυμα ενότητας και πλέον έπιασαν και επίσημα δουλειά. Πρέπει να τρέξει και ο προγραμματισμός. Έχουν μείνει πολύ πίσω στην ανόρθωση και θέλουν να προλάβουν και κάποια πράγματα. Το θετικό της όλης υπόθεσης, μέσα σε όλα τα αρνητικά, είναι ότι δεν έχουν ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Ναι, οπότε έχουν λίγο χρόνο. Ναι, οπότε αυτό θα ήταν πρόβλημα. Εκτιμώ ότι μετά και το θέμα με τα διοικητικά θα έχουμε και άλλες κινήσεις, θα μας ενημερώσουν και οι άλλες κινήσεις στην Μεγάλη Κυρία και τώρα θα δούμε τι θα γίνει, τι ανόρθωση θα έχουμε τη νέα χρονιά, όπως και για όλες τις ομάδες. Την ΑΕΛ, να πούμε, χθες έγινε ο χαμός, ναι, πλήθος. Είναι επίσημη πρώτη. Mm-hmm. Ναι, θες να το πεις, αφού είσαι και κοντά. Το βλέπω, ναι. 2.000 φίλαθλοι, έτσι μια ατμόσφαιρα. Νομίζω κάθε χρόνο πάντα οι φίλοι της ΑΕΛ, ειδικά στην πρώτη της προπόνηση, είναι εκεί κοντά. Ελπίζω, είναι κρίμα, ελπίζω να χαρούν κι αυτοί. Ναι. Όλοι περιμένουμε να χαρούμε, πάντα θέλεις τις νίκες της ομάδας σου. Ναι, επικρατεί έτσι μεγάλος ενθουσιασμός στην ΑΕΛ και φάνηκε αυτό μετά και την επιστροφή του Μάμου Χριστοδούλου. Όλες οι κινήσεις που έγιναν σκόρπισαν ενθουσιασμό. Ακόμα και με το θέμα εισιτηρίων, ο τρόπος που χειρίζονται και το ότι έριξαν τις τιμές και προσελκύει κόσμο. Νομίζω ότι φέτος θα δούμε έτσι μια ΑΕΛ, θέλω να πιστεύω, από αυτήν που είχαμε δει τα προηγούμενα χρόνια και όχι τη χρονιά που μας πέρασε. Γιατί δεν ήταν στα καλύτερά της η χρονιά που μας πέρασε. Έτσι, ο Πάπος Χριστοδούλου την οδήγησε στην κατάκτηση του πρωταθλήματος μετά από πάρα πολλά χρόνια. Ναι, μετά από 40 και χρόνια, ναι. 44 χρόνια. Αυτό είναι καλό για το πρωτάθλημα μας, γιατί θα έχουμε έτσι, θα γίνει ακόμη πιο συναρπαστικό, εκτιμώ. Σε ό,τι αφορά την Ομόνια, για τον Δημήτρη Χριστοφή δεν υπάρχει ανησυχία. Θα μείνει εκτός όμως προληπτικά και μάλλον θα είναι στην διάθεση του προπονητή του στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Στις 5 η διοίκηση της Ομόνιας θα παρουσιάσει τον προπονητή της, δημοσιογραφική. Στις 5 και 4 ο Τζον Κάρβερ θα μιλήσει για τα αναγώνα με την Μπάνατς. Πάμε σε εφημερίδες, γιατί είναι ήδη και 53. Από πού να ξεκινήσουμε? Ξεκινήσει. Εγώ? λοιπόν, έχω την πίσω σελίδα του Πολίτη. Θες να την πω και να πεις εσύ το έθετο?
Λοιπόν, όχι, θα ξεκινήσουμε σήμερα με την εφημερίδα Χαραυγή. Ευχαριστούμε, άφησες να επιλέξω. Λοιπόν, όλη δικιά σου. Ξεκινάς εσύ και το πιστεύω. Με τη Χαραυγή, ωραία. Ναι. Χαραυγή, κόσμος στο σπορ, ρεβάνς και στόπερ στο προσκήνιο, ο λόγος για την Ομόνια. Έπιασαν δουλειά στην Σαλαμίνα. Μπάσκετ, νέα επιτυχία για την εθνική U16. Χωρίς άγχος η ΑΕΚ ετοιμάζει βαλίτσες. Μάντσεστερ Σίτι ετοιμάζει βόμβα με Λούις Σουάρες. Μάλιστα, και Τόνι Κρος. Euro 16. Πρώτη φορά αντιμέτωπες Γερμανία και Γαλλία, αυτό θα είναι την Πέμπτη. Αναγέννηση έμειναν άλλες 4 κινήσεις. Και τέλος, τον εθνικό βλέπει με απαιτήσεις στη νέα αγωνιστική περίοδο. Είναι το ένθετο της Χαραυγής αυτό. Και η πίσω σελίδα. Στο πιστόφυλλο, συμφώνησε με Οικονομίδη η ανόρθωση. Φοβερή ατμόσφαιρα από τον Ιούλιο στην ΑΕΛ. Οι φίλοι της έστειλαν το μήνυμα ότι θα είναι δίπλα στην ομάδα τους. Ανακοίνωσε 4 παίχτες του Ερμής Αραδίπου. Γεμίζει έναψη της νέας αγωνιστικής περίοδου ο Ερμής. Πρόκειται για τον Φώτη Κέζο, αγωνίστηκε παλαιότερα στην ΑΕΚ στην Ελλάδα, πέρσι έπαιξε στη Νέα Σαλαμίνα, επέστρεψε και αναμένεται να πάρει τις ευκαιρίες του. Επιθετικός Νικόλας Αλεξίου, ο μέσος Αρτάμπε Αλφόνσο και ο νεαρός ποδοσφαιριστής Πάρης Ψάλτη ανακοινώθηκαν χθες επίσημα. Φιλικά που θα δώσει στη Σλοβενία η Καρμιώτισσα, δεδομένη προσθήκη τα Ουντούλ στην ΑΕΖΕΚΑΚΙΟ. Σαν σε προπόνηση πέρασε το Ιράν στην Εθνική Ελλάδα σε 78-53 το τελικό σκορ και η είδηση που μας το λες εδώ και 10 μέρες ότι ο Βιθέντε Ντελμπόσκε αποτελεί παρελθόν και επίσημα πλέον η ανακοίνωση χθες το απόγευμα. Προηγήθηκα. Μάλιστα. Λοιπόν, από τον πάγκο της Ισπανίας, έτσι. Ναι, λοιπόν, Sport Time σημερινή. Μπάμα αεροδρομίου λέει ότι είναι αποκάλυψη του Χρήστου Πουλαίδη χθες που είπε ότι η ανόρθωση βρίσκεται σε επαφές με 2 ποδοσφαιριστές εκ των οποίων ένας θα θεωρηθεί μεταγραφή αεροδρομίου, λέει. Το παλεύει για αντί... Αυτές οι μεταγραφές αεροδρομίου, εντάξει. Τέλος πάντων, εγώ δεν τα πολύ ξέρω, εσύ ξέρεις καλύτερα. Το παλεύει για Diego Ifran, μιλάμε για Ουρουγουανού επιθετικό και ο λόγος είναι για το ΑΠΟΕΛ, ναι. Και έχουμε από πάνω την προπόνηση της ΑΕΛ με όνειρα και φιλοδοξίες. Χθες συζητούσαμε για τον κύριο ποδοσφαιριστή, τον ψηλό, τον Σουηδό. Ναι, το 2 πόσα μέτρα είναι. 1,96. Ναι. Τελικά ναυάγησε. Μέχρι το μεσημέρι ναυάγησε η περίπτωση αυτή. Δεν ξέρω αν μας άκουγαν το πρωί. Τι να σου πω, ξέρω εγώ. Λοιπόν, τελειώσαμε και με τη σημερινή. Πάμε στη Sportay. Πάμε για Ευρώπη. Είναι ο τίτλος. Ξεκάθαρο μήνυμα στην πρεμιέρα για την ομάδα που δημιουργείται από τον Μπάμπο Χριστοδούλου. Εγώ ποτέ δεν λέω μεγάλα λόγια. Θα κάνουμε μια ομάδα που θα έχει παρόν και μέλλον, είπε χαρακτηριστικά. Κόντρα με Νέστορα. Η καταγγελία και οι σιρήνες. Για τον Νέστορα Μητίδη ο λόγος, την ΑΕΚ. Ενισχυμένη σε όλα της. Τελικά βγήκε η ανόρθωση με νέα διοίκηση και η Οικονομίδη. Στο δρόμο για τον τελικό, στο Euro 2016, πρόταση σε Ιφραν. Στις 8 με Πας Γιάννα στο Δασάκι, 29χρονος Ουρουγουανός φορ για το ΑΠΟΕΛ. Αν τα βρουν τελειώνει για την περίπτωση Βόλοβικ στον Απόλλωνα. Ο άνετος Νταπίζας, τέλος ο Γιώργος Οικονομίδης, υπέγραψε την ανόρθωση. Αυτά από την Sportay και πάμε στο γήπεδο του Πολιτή. Ναι. Θες και το πιστόφυλλο. Δικό σου γήπεδο, το γήπεδο του Πολιτή. Τελικά. Και τα δύο. Με βασάνισες, μου το έδωσες τελικά. Έχουμε και την Goal News. Α, ωραία. Λοιπόν, στο γήπεδο του Πολίτη ήλθε ή δεν φεύγει. Παρελθόν πριν γίνει παρόν στον ΑΠΟΕΛ ο Σουηδός φόρο Ματίας Ρανέκη, τα είπαμε. Βγαίνει αντίπαλος στο Champions League για το ΑΠΟΕΛ σήμερα. Ατμόσφαιρα γήπεδου, ο λόγος για την ΑΕΛ στην προπόνηση. Ήδη οι πρόεδροι άλλη εποχή. Ο λόγος για την ανόρθωση και η κίνηση, η μεταγραφική κίνηση. Η αλλαγή. Ναι, αλλαγή είπαμε ότι τώρα έγινε ο κύριος Μανώλη. Στο σωματείο, στο σωματείο στην εταιρεία. Ο κύριος Μανώλη τώρα είναι πρόεδρος του σωματείου, ο κύριος Πουλαίδης είναι πρόεδρος της εταιρείας. Και ανακοίνωσαν χθες και τον Γιώργο Οικονομίδη. Ναι. Τα τυπικά για Ντελμπέγια στο Ολυμπιακό. Πρώτο βήμα για την Ελλάδα προ-Ολυμπιακό τουρνουά. Στον Παναθηναϊκό ανακοίνωσαν τον Ρέις. Συζητήσεις με Ιφράν στον ΑΠΟΕΛ. Αρχή με καλούς Ιωνούς, ο λόγος για την ΑΕΛ. Περίπου 2.000 φίλοι έδωσαν χθες το παρόν του στην προπόνηση. Ήταν και περισσότεροι. Γράφει 2.000 εδώ τουλάχιστον, ναι, ίσως να ήταν και περισσότεροι. Όμως ήταν πάρα πολύ. Δεν αφιβάλλω. Μπορεί να ήταν και περισσότεροι. Ναι. Εύκολα τα μεγάλα φαβορί στο Wimbledon. Προχώρησαμε νίκες και κλείνουμε με την Goal News. Όταν μια κυρία θέλει είναι ο τίτλος. Ούριος άνεμος από χθες στην ανόρθωση με την ανάδειξη νέων διοικητικών συμβουλίων σε σωματείο και εταιρεία και την απόκτηση του Γιώργου Οικονομίδη που έμεινε ελεύθερος από την Ομόνοια. Ο Κύπριος Διεθνής υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με την ανόρθωση. Χαρές όλη τη χρονιά. Πρόεδρος και προπονητής
άλλοι έστειλαν το μήνυμα και έδωσαν το σύνθημα για τη νέα χρονιά. Εδώ γράφει παρουσία 3.000 φίλων. Οπότε εντάξει, γι' αυτό σου έλεγα, ίσως να είναι κάτι παραπάνω. Μπορεί να μην είναι τρεις, αλλά ήταν νομίζω περισσότεροι από 2.000, όπως και να έχει. Ήταν πάρα πολύ ο κόσμος και μπράβο τους. Και επίσημα παίκτη τη ομάδα Λεμεσού, ο Ρώμο. Πρόταση σε Ιφραν Φλερτ με Σίσκο. Στο Αποέλ έχουν ενταθεί προσπάθειες για εξέβρεση ικανού επιθετικού που θα κάνει τη διαφορά στη γραμμή κρούσης. Το παλεύει ο Βίντρα στην Ομόνια. Προτεραιότητα του Ταπίζα για την θέση του στόπερ αποτελεί ο Λαδίτσα αμυντικός, που αν τα καταφέρει να μείνει ελεύθερος από την Χάπο Αλτελαβίβ, θα ντυθεί στα πράσινα. Μετά την αποχώρηση του Οικονομίδη, είναι πολύ πιθανό να αποκτηθεί μέσος κοστούμι πρωταθλητής στον Απόλλωνα. Πετά σήμερα για την Ουγγαρία. Ταξίδι στην Ουγγαρία για τους καινολευκούς της Λεμεσού. Ξεκινάει η προετοιμασία. Ταξίδι για την πρόκριση στην ΑΕΚ για το Σαν Μαρίνο. Αναχωρεί σήμερα η αποστολή της ομάδας της Λάρνακα εν ώψη του επαναληπτικού της Πέμπτης με την Φολκόρε. Εκείνη συνενέση λύθηκε η συνεργασία με Μαρτσίνιακ. Αυτά έχει στο εξώφυλλο εφημερίδα Goal News. Και κλείνουμε, Έλπις. Θυμίζουμε ότι αύριο και μεθαύριο θα γίνουν οι δύο ημιτελικοί αγώνες του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Στις 10 του μηνός είναι ο μεγάλος τελικός. Και νομίζω ότι. Είμαι κοντά στο στόχο μου. Είσαι κοντά στο στόχο. Ευχαριστώ πολύ, Κατρίνα. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Αθλητικό παράθυρο. Το αθλητικό παράθυρο χορηγεί η εταιρεία Γιαννάκης Ανδρέου Limited. Αμάνα μου, έφαγα κλάπα. Έδωκα φτηνή προσφορά και πέσα έξω στα σύρα. Ουφ, θέλω γιατρόν. Η συνταγή μια έννοι. Γιαννάκης Ανδρέου. Γιατρός. Είναι ο πιο φτηνός στα σίδερα. Πάνελ, πασαμάνα, νευκές, λαμαρίνε, τσίγκους και ό,τι άλλο θέλεις στα μεταλλικά. Γιαννάκης Ανδρέου. Τηλέφωνο για όλη την Κύπρο. 25819-999. Είπα σου το. Είναι ο γιατρός της φτήνιας και του σιδέρου. Πρωινή έκδοση. Το πρωινό ραδιομαγκαζίνο του Άστρα με ειδήσεις, συνεντεύξεις και σχόλια για θέματα της επικαιρότητας.